Πάντα, τι κάνετε, πόσο πολύ μας λείψατε. Ψέματα δεν σας τα πω. Να τα λέμε και αυτά, Στάθη μου. Πώς ήταν το Σαββατοκυριακό σας? Περιμένουμε να μας πείτε, να μοιραστείτε μαζί μας το τι κάνατε την Παρασκευή το βράδυ, το τι κάνατε το Σάββατο το βράδυ, αλλά και φυσικά θέλουμε, για να μην σας πω απαιτώ, φωτογραφίες από χιονισμένα μέρη, από όποιο σημείο της Ελλάδος και να βρίσκεστε. Όλα αυτά φυσικά μπορείτε να τα ανεβάσετε στην σελίδα του Made in Star στο Facebook, καθώς επίσης και στο Made in κατ' παύλα Star στο Twitter. Κάνει κρύο, το ξέρω. Καιρός για δύο. Περισσότερες φωτογραφίες, γιατί απόψε νομίζω ξεκινάει το μεγάλο... Εμένα όμως το πρωί με ξυπνήσανε φίλοι μου στο Twitter με χιονισμένα μέρη από την Ελλάδα. Παιδιά, στα Μελίσια χιόνιζε το πρωί που ήρθα. Και στην Κηφισιά έριχναν οι φαδούλες χιονιού. Τι έριχνα, αγάπη μου. Οι φαδούλες χιονιού. Γιατί. Και σε πάγωσαν. Αγάπη μου. Φεύγα, μια σου πιάσεις έτσι και κάνω νουτζι. Έτσι τι είπε. Φραντζέσκα μου, όλα καλά. Πολύ ωραία. Έχεις έναν αέρα διαφορετικό. Παριζιάνικο. Για πες. Τι να πω. Πήγες πέρυσι, δώσε μας κάτι, δώσε κάτι στο λαό σου. Απλά η τελειότητα νομίζω είναι η έκφραση, η λέξη που μου αρμόζει. Ναι, αλλά σαν την Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που ακούμε. Καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο θα αναλυθεί εκτενέστερα στη συνέχεια του MediStar. Αφού εμείς βγήκαμε την Παρασκευή το βράδυ, περάσαμε εκπληκτικά, που αλλού φυσικά στον Σάκη Ρουβά. Ετοιμή! πολύ. Δεν λέει τέτοιο Σάκη, σε τιμή. Αυτά τα λένε οι λαϊκοί τραγουδιστές. Πάμε να λέμε σωστά τα πράγματα. Είναι το χαρακτηριστικό του, σε παρακαλώ. Γιώργο, για μόλις τον είδα, έχασες. Γιώργο, έχασες που δεν ήρθες μαζί μας στον έναν και μοναδικό Σάκη Ρουβά. Το Ρουβά να ρωτήσεις που κάθε φορά που λέει να πάω εγώ στο μαγαζί αγχώνεται. Λέει θα μπει σε σύγκριση και τέτοια. Αυτό δεν θέλω το να το κάνω. Για μακίτα και λέει δεν πιστεύω να έρθει ο Γιώργος. Λέω όχι, όχι, μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται. Και ο Γιώργος ήταν εκτός Αθηνών. Και ο γιος ήταν εκτός Αθηνών. Μόνο ήταν ο Στάθος και τα κορίτσια του Φραντζέσκα μου στο Σάκη Ρουβά. Τέλειο, Σύριαν. Έχει. Ήταν ο προστάτης μας, παιδιά. Είσαι προστάτης μας. Ο Σάκης, λέω. Αλλά αυτό που θέλω να πούμε στον κόσμο, και εννοείται ότι έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ όσον αφορά την Παρασκευή το βράδυ, είναι ότι ο Σάκης Ρουβάς καταφέρνει μέχρι και σήμερα, εν έτη 2012, να κρατάει όλες τις ηλικίες, όλες. Και εμάς, ναι. Και τις μεγαλύτερες. Εντάξει, η φράση της κρατάει δεν είναι σωστή. Είναι τιτάνας. Γιατί ουρλιάζουν και ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, άρα δεν τις κρατάει. Εμείς ουρλιάζαμε. Σαμολιούνται πάνω στη σκηνή. Εμείς ουρλιάζαμε, αλλά δεν ανέβηκαμε στη σκηνή. Πόσο ζήλευε η Ιωάννα. Είχε κάτι μεγάλες ηλικίες που ουρλιάζαν από κάτω. Κάτι λίγο μήνω Σάκη. Είχαμε τη Γιαχνάκη και μας κράτα, για ξεμιλάνε βιτέ. Η αλήθεια είναι ότι κάτι το οποίο είναι μαγικό και ό,τι και να λέτε είναι αλήθεια. Εγώ, όσες φίλες μου δεν είναι ρουβίτσες και μου λένε εντάξει μωρέ όλα καλά και αυτά, δεν έχουν δει ποτέ όμως ζωντανά Σάκη Ρουβά. Δεν υπάρχει ούτε μία που να έχει πάει στο μαγαζί σήμερα ή και τότε που το λέγανε και να μην αρχίζει να ουρλιάζει κι αυτή μαζί με τον κόσμο. Και η Ονειράμα ήταν εκπληκτική. Παιδιά, και η Ονειράμα ήταν πάρα πολύ καλή. Θα τα πούμε και για τους Ονειράμα. Στους Ονειράμα ουρλιάζουν, τι είναι το κάθε... Και εκεί, και εκεί. Ουρλιάζουν. Και στην Ελένη Φουρέιρα ουρλιάζουν. Τι είδαμε στα Καμαρίνια. Στο μαγαζί που το ξέρετε, πότε σας ήταν εκεί. Τι είδαμε στα Καμαρίνια και τον Ονειράμα και του Σάκη. Δεν θα τα πούμε τώρα αυτά. Τώρα με τα λεπτομέρειες πολλές. Τι έκανε, λέει, που πήγες. Μαζί μου ήσουνε. Δεν το θυμάμαι. Καλά. Ναι, γιατί είναι όπως το Woodstock. Άμα θυμάσαι το Ρουβά, δεν πήγες ποτέ. Λοιπόν. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα τώρα όσον αφορά την βραδιά αυτή, ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους καλλιτέχνες που μας υποδέχτηκαν, αλλά έχω ένα quiz, όχι ακριβώς quiz. Θα δείτε στη συνέχεια του MediStar πώς ο Σάκης Ρουβάς προστάτεψε νεαρή θαυμάστριά του. Γλυκός μου. Μαζί το είπαμε. Αν έχετε εικόνα στο μυαλό σας έναν άντρα που αγκαλιάζει μια γυναίκα και την προστατεύει, καλά το πάτε. Γιατί τραγουδούσε όταν την είχε αγκαλιάσει. Δεν ξέρω. Και να είναι ο superstar Σάκης Ρουβάς, έτσι. Όχι ένας οποιοσδήποτε. Όλα τα λέτε και δεν μ' αρέσει. Κύριος. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι στην παρέα του MediStar σήμερα θα είναι ο Δημήτρης Ταρόμας. Είναι πολύ μεγάλο ερώτημα. Έτσι. Και τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτό που θα μας κάνει ποδαρικό για αυτή την εβδομάδα. Γιατί εκτός ότι ο Δημήτρης Ταρόμας φαίνει και τον αέρα του Θεσσαλονικιώτικου πάντα. Έτσι, φώναξες, ούρλιαξες. Ναι, 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 ναι,
κυρία να του Κοζάνη, κάθε φορά για Θεσσαλονίκη δεν το φωνάζει. Βορειοελαδίτικο, Θεσσαλονίκη. Πώς το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Είναι από την Κοζάνη και φωνάζει για Θεσσαλονίκη κάθε φορά. Και για την Κοζάνη. Αποφάσισε πού, από πού. Και για την Κοζάνη, ρε παιδιά. Να πούμε και ήταν των τριών εναρχών σήμερα. Ναι, να πούμε χρόνια πολλά. Τα παιδιά είναι στο σπίτι σήμερα. Τα παιδιά είναι στο σπίτι. Πολλά φυλάκια σε όλα τα παιδάκια που είναι στο σπίτι. Γι' αυτό δείχνει σκούλγκερ. Σκούλγκερ. Έτσι πάνω στο σχολείο. Σε ποιο σχολείο πώ μπορώ να έρθω να γραφτώ. Πρέπει να δει την πλάτη τη Ολγίνα. Την είδα, αγάπη. Είναι το oops, I did it again. Σε ποιο σχολείο πας μωρό μου να έρθω να γραφτώ, λέει ο Στάφης. Να γράφτε στο σχολείο. Παιδιά, σκέτο, ξέρετε τι σκέφτηκα τώρα. Τι μας έλειψε πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Dancing on Ice. Πολλά φωλιά στην Τζέρι Μπαλατσινού, γιατί μπορεί να ξεκουράσει τη γυναίκα τώρα, αλλά και όλοι οι παίκτες. Πάει αυτό, τελείωσε. Τι να κάνουμε. Ελπίζω να σταμάτησε το κλάμα ή την Ελόπη ένα σχόλιο. Ναι, αλλά η λαμπερή παρουσία τη Τζέρι Μπαλατσινού, παιδιά. Λείπει, λείπει. Δεν είναι καμπάλο, δεν είναι. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία. Πριν περάσουμε στα θέματά μα, θέλω να σα πω να το πούμε, Μαρία μου. Τι είναι αυτό το πούμε. Τι είναι αυτό. Αυτό τι είναι εδώ. Αυτό είναι 500 ευρώ, παιδιά. Ναι. Τα οποία δεν θα πάρετε αυτά ακριβώς που είναι ψεύτικα και τα έχουμε να στα δείχνουμε. Τα 500 ευρώ είναι φυλαγμένα σε θηρίδα. Και το συνδυασμό τον ξέρουν μόνο δύο άνθρωποι. Έτσι, ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Και ο ένας έχει πάρει το μυστικό μαζί του. The reason. Λοιπόν, 500 ευρώ μετρητά θα γίνουν δικά σας σήμερα σε λιγότερο από 2 ώρες μέσα από το Made Star με πάρα πολύ αγάπη. Γιατί ξέρουμε ότι ωραία είναι και τα δώρα, αλλά τα μετρητά όπως και να τα κάνουμε είναι διαφορετικό. Ωραία τα, δώρα, αλλά τα λεφτά θα θέλεις τώρα. Έτσι είναι το έτσι. Λοιπόν, πάρτε τώρα τα κινητά σας, γράψτε μη, αφήστε κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54990. Ή καλέστε από το σταθερό στο 9011 51 51 40, έτσι ώστε αυτά τα 500 ευρώ πουλάκια, όπως λέει και Νίτα Πάνια, να γίνουν δικά σας. Καλή επιτυχία εγώ να σας ευχηθώ. Και επίσης ξέχασα να σας πω και το άλλο, που το είδα σήμερα, τι έχουμε στην εκπομπή, παιδιά. Τι. Πρώτη φορά, στην ουσία, βλέπουμε ξέσπασμα Τρίφωνα Σαμαρά, όσον αφορά και το φαπάι και τα γυρίσματα. Όσον αφορά τον Ηλία Ψινάκη, κανονικά δεν, είναι, δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις ο Τρίφωνα Σαμαρά. Βγάζει ένα στεναγμούς όταν του μιλάμε για τον Ηλία Ψινάκη. Κανονικότατα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά έτσι, για τη σχέση τους. Για Τρίφωνα Σαμαρά και Ηλία Ψινάκη. Αν έχουν πρώτη ακουστεί... φορά τώρα που τα ξεκαθαρίζει. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και ξεσπάει κιόλας. Για όλα αυτά που συνέβησαν. Ναι, αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα και αυτό ήταν και το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο σοου. Ότι ήταν ένας και ένας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με βραδινές εξόδους και πιο συγκεκριμένα... Βγήκαμε, το Made in Star βγήκε. Το Made in Star βγήκε. Βράδυ. Το Σάββατο βράδυ δεν βγήκε το Made in Star, όλο. Μην μπερδευόμαστε. Όχι, όχι. Ήταν συγκεκριμένα τα άτομα. Έτσι. Εγώ σας εκπροσωπώ, δεν μετράω. Φυσικά, για σένα θα μίλαγα, δεν ήξερα, αγάπη μου, συγγνώμη. Λοιπόν, βγήκα το Σάββατο βράδυ και πήγα στο Κολωνάκι. Είμαι λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι εστιατόριο και βλέπω έξω διευθυντή καναλιού και πολύ αγαπημένο μας παρουσιαστή. Και κολλητό πάει του κάπου φίλο. Το μυαλό σας, κολλητό του φίλο. Α, το γράψαμε. Α, συγγνώμη, εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Λάτσιος. Ο παρουσιαστής μέσα... ποιος είναι ο Λάτσιος. Συγγνώμη. Ο γνωστός. Μπαίνουν μέσα στο μαγαζί, φυσικά γίνεται ένα πανικό γιατί ακούω δίπλα μου κοπέλες. Α, ο Αντώνης, ο Αντώνης. Στο ίδιο μαγαζί. Λάτσιος. Ναι. Για πες, πρώτα απ' όλα πώς είναι ο Αντώνης Κανάκης από κοντά, θέλω να μου πεις. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Φυσικά όλες οι κοπέλες έκανε. Αχ, τι ωραίος, παιδιά. Ενθουσιάστηκαν οι κοπέλες. Ξαναπες όμως τι είπανε, ο Αντώνης και ο κύριος Λάτσιος. Βλέπεις τη διαφορά. Λοιπόν, και τους βλέπω. Μία ώρα μπήκα στο μαγαζί. Στην αρχή, τα πρώτα 20 λεπτά, μισή ώρα, συζητούσαν πολύ σοβαρά. Μάλλον για κάποια θέματα της εκπομπής, θα ήταν του καναλιού. Σε μπαράκι καθόντουσαν ή σε τραπέζια φαγητό. Καθόντουσαν λίγο πιο μακριά από τον κόσμο, επειδή στην άκρη του μαγαζιού είναι πιο χαμηλή η μουσική. Απίσω, πίσω, έχω πάει, γι' αυτό το λέω. Εκεί που τρως. Ναι. Εκεί που τρως είναι λίγο πιο χαμηλή η μουσική και χαμηλά τα φώτα και είναι λίγο πιο. Κορίτσια καθόλου στην παρέα. Όχι τίποτα. Καθόλου κορίτσια, τίποτα. Δυο τους είχαν. Α, δύο αγόρια. Καλά, ναι, δύο αγόρια. Μια χαρά. Άρα ήταν σοβαρό. Δεν πειράζει. Μια χαρά τους κοιτούσαν, μια χαρά τους βλέπαν. Ολγινάκι μου πηγαίνουν, τους μιλούσαν. Ναι, πηγαίναν. Έβλεπα γενικά κοπελίτσες. Γεια σας, γεια σας. Δίνε και το χέρι, μια χαρά. Και αυτή. Δεν το κρατάει κανένα το χέρι. Κορίτσια με αγόρι, δίνε και το χέρι. Καλησπέρα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ναι, λοιπόν, φύγαν 2:30 από το μαγαζί και τους είδα όταν έφευγαν μέσα στα χαμόγελα.
γελούσαν ενθουσιασμένοι πάρα πολύ καλά. Άρα στην αρχή συζήτησαν με λεπτομέρειες για τη δουλειά τους προφανώς. Γιατί και πιο σοβαρό το ύφος, αυτό ναι, που καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Και μετά τους έβλεπα να γελάνε, να μιλάνε, ξέρετε όπως έχουμε συνηθίσει εμείς. Τι ώρα φύγανε, θέλω να μου πεις. 2:30. Μια μισή ώρα καθίσανε. Ναι, μια μισή ώρα. Μόνο. Δεν μήπως, ξέρω γιατί. Μήπως συνέχισα. Μήπως ο Θείος Γιάννης τον πάει νωρίς για ύπνο τον αληψιό. Έχει ένα μικρό παιδί. Δεν σας είπα και τι φορούσαν. Μου διέφυγε τι φορούσαν. Όχι, δεν σου διέφυγε, το είδες. Ήταν ντυμένη, πες το βρε παιδάκι. Γιώργο, σταμάτα. Γιατί εγώ έχω ακούσει τελευταία πολλούς που είναι... Για πες. Λοιπόν. Που έχουν βγει από τα ρούχα τους, που λέει βγήκα από τα ρούχα, από αυτό είναι. Για πες, αγάπη. Ο Κανάκης φορούσε καρό πουκάμισο. Και ο κύριος Λάτσης, όπως τον έχουμε συνηθίσει, είναι και διευθυντής, οπότε φορούσε το σακάκι του. Αυστηρός. Ναι. Αυστηρός στυλ. Καλά, αυστηρός ο άνθρωπος δεν νομίζω να είναι σε χαρακτήρα. Απλώς προσπαθεί να έχει μια συγκεκριμένη. Δεν έπαθες μετά πως πήγανε σε κανένα μπουζί και κανένα πριβέ κλαμπ. Για το σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής, να πω την αλήθεια. Συγγνώμη, αντί να σκοτώσεις να φύγεις. Να φύγω. Είχα ατύχημα με το αυτοκίνητο. Έσκασε το λάστιχο ενός φίλου απ' έξω και λέω έρχομαι. Οπότε τι να κάνω, το ρεπορτάζει ο φίλος. Περίμενε, πήγε να τον βοηθήσει μέσα. Ήμουνα μέσα στο μαγαζί και είδα τον κύριο Λάτσιο με τον Κανάκη να φεύγουν και με παίρνει τηλέφωνο 2 λεπτάκια πριν ένας φίλος και μου λέει «Μούσκασε το λάστιχο». Και εσύ τι θα έκανες λοιπόν, αυτή την περίπτωση. Άκουσε τώρα, επειδή ο φίλος σου δεν πρόλαβε στο λάστιχο, μετά συνέχισαν στην ίδια περιοχή. Σε υπόγειο μαγαζί που είχαν πάει τις προάλλες με παρέα με 7 γυναίκες. Στο γνωστό στέκι. Στο γνωστό στέκι. Α, ναι. Που είναι late night που λένε. Αργά τη νύχτα. Αυτό και... που κατεβαίνει στα σκαλάκια. Μπράβο. Μπράβο. Και να προσέχεις να σκοτωθείς στα σκαλιά γιατί είναι πολύ χαμηλά. Κάτω. Εντάξει. Και συνέχισα μέχρι πρωίας. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Ποιος είναι αυτός ο φίλος που παίρνει κορίτσια για να το αλλάζουν το λάστιχο. Αυτό της είπα. Δηλαδή, τι έκανες εσύ. Τι φίλος είναι αυτός. Παιδιά, είναι ο κολλητός μου, είναι δυνατόν. Δεν θα εσύ τι θα βοηθήσεις. Επειδή ήξεραν, δεν άκουγα να σου πω τώρα, επειδή ήξεραν ότι η Ολγία να τους παρακολουθεί, εκεί δεν εμφανίστηκαν με γυναίκες. Μετά που πήγαν στο άλλο, ναι. Μεταξύ μας, 4 γυναίκες. Τέσσερις! Από δύο καθένα. Λυσάρης ο Θείος Γιάννης. Καλά, ο Αντώνης, εντάξει. Ναι, όχι, δεν ξέρω τι μου κάνει εντύπωση. Τώρα σα ρωτήσω κι εσεί που είστε και νέα παιδιά. Μπράβο, ναι, πες. Ρώτα να μαθαίνει. Τι δουλειά έχει ο κύριος Λάτσιος, αυτό το μαγαζί. Όχι. Τι λε τώρα, τα έχει χτίσει τα μαγαζιά ο Γιάννης. Του αρέσει, δεν το ξέρω. Βέβαια, τι λε. Νομίζω ότι κάνει το μαγαζί του Αντώνη. Ρέιβερ. Δεν έχει δει τον κύριο Λάτσιο και τον τελευταίο καιρό με τα δερματινάκια του και τα τζινάκια του και τα καρόπια. Και τι μπότε και τα αυτά. Και το μαλί λίγο πάνω με τζέλ. Γιατί είναι και διευθυντή, είναι τρελό πάρτι animal ο Θείος Γιάννης. Πρώτα απ' όλα, το λέω αυτό γιατί μπορεί να το κάνει για χατήρι του Αντώνη του Κανάκη. Όχι, όχι, όχι. Που είναι ροκ τύπικοι δύο, δεν είναι για πριόνια. Μετά τον χωρισμό, νομίζω ότι έχει αλλάξει προφίλ ο κ. Λάξιν. Άψε, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, μετά τον χωρισμό έχει αλλάξει προφίλ. Ξανοίγεται, ξενυχτάει, πηγαίνει μπουζούκια, πηγαίνει μπαράκια, είναι κλάμπερ. Αυτό που λέει η Ιωάννα, σκάει μύτη με φορμούλα, με κουκουλίτσα. Καμία σχέση με τον Γιάννη που ξέραμε πριν. Σεβασμό στον κύριο Λάτσιο. Θέλω να κοιμηθώ. Δεν είσαι τρελός, τέτοια ώρα θα πάμε να κοιμηθούμε. Αυτός λύσαξε. Ο Λάτσιος τον παρέσει. Ο Αντώνης θα πάει πολύ διακουρασμένο. Συγγνώμη, θα δούμε το Στάθη Παπούλια την Παρασκευή να τα δίνει όλα. Α, χορεύει ροκέ. Χορεύει υπέρα. Τα λέμε αυτά, Στάθη μου. Και ο Στάθης Party Animal. Και πάλι και με ήττα. Άρα, παιδιά, η ζωή ξεκινάει στα 50. Αυτό είναι γιατί, κακό είναι. Θέλω όμως τώρα εγώ στο σημείο αυτό, γιατί μάθαμε για άλλη έξοδο και ήταν σίγουρα η μία Ιωάννα Πηλικού. Ο άλλος ποιος μπορεί να ήταν. Η Πινελόπη είναι Σασοπούλου. Πινελόπη. Η Πινελόπη, που είναι κολλητές. Το αγόρι της. Το αγόρι. Ο Σαράντης. Ο Γεωγλερής. Τηλικού φραγκολιά. Ποιος ήταν Νανά. Πού τα μαθαίνετε όλα καλέ. Με σαφάρι. Κυκλοφορούμε στα. Νανά μου καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης, γεια σας. Γεια σου. Γεια σου Νανά. Αχ, μου φύγε και το στυλό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκαμε την Κυριακή. Η Πινελόπη. Περιμέναμε την Πινελόπη μαζί με την Ιωάννα. Ακούμε κολλητές, όπου πάει η μία, πάει και η άλλη. Αν δε, η Ιωάννα ήταν με τον Κώστα Φραγκολιά. Και μπορώ να σας πω ότι το βασανιστήριο της Ιωάννας Πηλικού τελείωσε. Τέρμα η δίαιτα, τέρμα το νεράκι που δεν πίνουμε ούτε κοκακόλα, ούτε έτσι ένα ποτάκι τέλος πάντων στα μεγάλα κέφια. Πάνε αυτά. Η Ιωάννα βγήκε, διασκέδασε με τον Κώστα Φραγκολιά. Βέβαια μετά ήρθε ο σύντροφός της, ο κύριος Γιογκλερής, κάθισε δίπλα της. Βέβαια, η Ιωάννα μέχρι να έρθει ο αγαπημένος ήταν συνέχεια με το κίνητο. Βέβαια,
το μέχρι να έρθει ο σύντροφος, ξέρετε, ήταν πίτσι-πίτσι με τον Κώστα. Ήταν και τα λουλούδια εκεί, είχαν έρθει πάνω στο κέφι. Καλά, είχε κοπέλα ο Κώστας και η Ιωάννα. Να πω κάτι πάνω σε αυτό, έχει κοπέλα ο Κώστας. Εδώ και δύο χρόνια είναι με κοπέλα. Νανά, μ' ακούς. Εγώ είδα τον Κώστα να είναι μέσα στο τσακίρι κέφι με την Ιωάννα Πηλιχού. Νανά μου, ορίστε. Ωραία, ο Κώστας Φραγκολιάς είναι τα τελευταία 2-2,5 χρόνια με μια κοπέλα η οποία είναι νοσηλεύτη. Μέα, μέα είναι νοσηλεύτη. Ωστόσο, όχι, δεν ξέρω αν χρειαστεί, Στάθη μου, γιατί πληροφορίε θέλουν το ζευγάρι να περνά μια κρίση. Αμά. Παιδιά, με. Ναι. Πληροφορίες θέλει το ζευγάρι να περνάει κρίση. Δηλαδή, μήπως βγήκανε να τη μιλήσει ο Φραγκολιάς για την κρίση που περνάει και δεν ήθελε πληροφορίες. Συγγνώμη, γιατί δεν λέμε το αυτονόητο ότι μπορεί απλά επειδή τα παιδιά γνωρίστηκαν μέσα από τον Τάσο να κάνουν και παρέα. Εγώ δεν λέω ότι συμβαίνει κάτι με την πηγή του Φραγκολιά, παιδιά. Καμία σχέση. Απλά έχω ακούσει ότι περνάει κρίση η σχέση του με την κοπέλα του. Η αλήθεια είναι ότι τον Κώστα Φραγκολιά το βλέπουμε τελευταία μόνο του. Ναι. Α, ναι. Γιατί, παιδιά. Και ήταν και ωραία κοπέλα αυτή. Μόνο του. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κιόλας ότι χώρισε, δεν χώρισε, ούτε ότι κάτι τρέχει με την Ιωάννα. Όχι, παιδιά. Παιδιά βγήκαν μαζί, διασκέδασαν και φαίνεται ότι υπάρχει και μια άλλη καλή φιλία που δημιουργήθηκε μέσα από τον Dance on Ice του Κώστα με τη Ιωάννα. Και ήταν πολύ στο κέφι, έτρωγε. Πού τους είδε, σε μαγαζί με φαγητό ή μουσική και τρελαλό. Μουσική, φαγητό και γαρίφαλο. Ποιο σε φαγητό και γαρίφαλο. Πού είναι αυτό, παιδιά. Είναι αυτό που πάει να συνέχεια και πάντα βλέπει κάποιου. Ναι, στην παραλιακή είναι αυτό. Να τι έτρωγαν, για πες μας. Κοιτάξτε. Ποιος έφαγε τον άμπατο. Η αλήθεια είναι ότι είχα πικραθεί. Γιατί λέω τώρα θα δω την Ιωάννα που θα μου τρώει τη σαλατούλα, θα μου τρώει το ψητό. Παιδιά, μια χαρά. Και κοντομπουκίτσες έτρωγαν και τυροκροκέτες έτρωγαν και το ποτάκι τους έπαιρναν και την κοκακολίτσα τους ήπια. Και πού τα βάζει όλα αυτά η Ιωάννα. Και τελείωσε το βασανιστήριο τη Ιωάννα. Βγήκε το κορίτσι την επόμενη Κυριακή από τον τελικό να διασκεδάσει και να ζήσει. Και πολύ καλά έκανε, Νανά μου. Πολύ καλά έκανε. Περιτώ να σας πω, παιδιά, το πρόσωπό της είναι τόσο μα τόσο όμορφο. Δεν φορούσε ούτε ρούς, τίποτα. Ήταν πεντακάθαρο το πρόσωπό της, πολύ casual ντυμένη. Και εσύ που το ξέρεις, Νανά μου, ότι δεν φορούσε ρούς, έκανες έτσι. Πήγες δίπλα με το δάχτυλο. Πεντακάθαρο το πρόσωπό της, δεν μπορείς να διακρίνεις άμα κάποιος είναι μόνος. Ναι, παιδί μου, πήγες με το δάχτυλο και έκανες έτσι να δεις. Καλή, απέναντι ήμασταν. Απέναντι, ένας άνθρωπος. Είχα βγάλει εκεί το μάτι ραντάρ. Νανά μου, για την ώρα σε αφήνουμε, αλλά ξέρω ότι έχεις να μας πεις και πολλά πράγματα όσον αφορά το Just the Two of Us. Mm-hmm. Δεν θέλω να μου πεις τώρα τίποτα. Θα μας τα πεις αυτά στην συνέχεια του Medistar. Φιλέ και πολλά. Γεια. Yeah. 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 Λοιπόν, όμως, εσείς, για να μην ξεχνιόμαστε, 500 ευρώ σας έχω. Και όταν λέμε σας τα έχω, όχι για πολύ ακόμα, γιατί η κλήρωση για να γίνουν δικά σας θα γίνει σήμερα, σε λιγότερο από 2 ώρες. Απλά στέλνοντας είτε μήνυμα είτε να καλέσετε από το σταθερό σας. Λοιπόν, καλείτε από το σταθερό στο 9011 51 51 40 ή καθίστε να το βάλω αυτό στο θόρυβο γιατί πριν πήγα να γίνω ρεζίλη. Ή στέλνετε SMS γράφοντας μη και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54990. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ξέρουμε ότι σε κάθε σπίτι τώρα πλέον τα 500 ευρώ είναι πάρα πολύ απαραίτητα. Είναι πολλά, δεν είναι 500 ευρώ που τα είχαμε κάποτε. Τι ωραία εκπομπή χθες οι πρωταγωνιστές. Καταπληκτική. Εξαιρετική. Και νομίζετε ότι είναι δυνατόν να μην ασχοληθούμε και με την συγκεκριμένη εκπομπή σήμερα, δεν γίνεται. Όλα κυλάνε. Γύρω σου, σκάνε. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και εσείς θα δείτε στη συνέχεια του Medistar πώς ο Σάκης Ρουβάς προστάτεψε θαυμάστριά του. Εσένα, Μπόλικο. Εσένα. Μπόλικο ρεπορτάζ από τα παρασκήνια όπου συναντήσαμε και τη Σάκη Ρουβά και το Σόνι Ράμα. Εγώ και με την Ελένη Φουρέ είχα κάτι ματάκια γιατί γνωριζόμαστε, έτσι. Και επίσης πλούσιος, πληθωρικός Δημήτρης Σταρόβας σε πολύ λίγο εδώ στην παρέα μας. Θα δες διαφημίσεις και Facebook, πάω να διαβάσω μηνύματα. Ωρα. Επίσης φίλοι, σε με, θέλω τα πάντα να είναι για μας, θέλω στα λάθη να χαμογελάς, θέλω τα βράδια να μην σταματάς, μα σε με. Σπάσε το χρόνο, πιες από τον δρόμο και ανάψε τη φωτιά. Να είμαστε λοιπόν πάλι εδώ. Καλησπέριζουμε στην παρέα μας όσους γυρίσατε τώρα στο σπίτι, αλλά και φυσικά και όλους τους μικρούς φίλους που σήμερα λόγω της ημέρας των τριών ερχών δεν έχουμε σχολείο. Παιδιά, όμως είπατε, αυτές οι γιορτές τις αντιλαμβάνεσαι κυρίως όταν είσαι παιδί. Δεν τις αντιλαμβάνεσαι όταν μεγαλώνεις. Ακριβώς. Που τις περιμέναμε πώς και πώς τότε για να μην. Και τώρα κάτι σωρό γιατί είναι τρίμερο. Α, αυτό που το πας. Κάνω την κλινική δευτερόλεπτα.
Κάνουν και τα μικρά παιδιά το τρίμερό του τελικά. Τρίμερο, ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σας πω, να σας υπερτιμήσω για ακόμα μια φορά. Το βλέπετε στην οθόνη σας τώρα, αλλά δεν μπορεί να μην σας το ξαναπώ, παιδιά. Γιατί τα μηνύματα είναι πολλά. Ναι, όντως, ο Σάκης Ρουβάς προστάτεψε θαυμάστριά του με τον τρόπο εκείνον που μόνο εκείνος γνωρίζει, Ιωάννα μου. Γιατί μπορεί ήταν να είναι ένας απλός στάρ στην καθημερινή του ζωή, τα βράδια όμως μεταμορφώνεται σε σούπερ ήρωα που προστατεύει όλους τους αδικημένους. Εσύ δεν είσαι. Προς... Γι' αυτό μην μιλάς. Μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν ξέρεις. If you can't take a joke. Ήταν πάρα πολύ τρυφερή η εικόνα, παιδιά. Πάρα πολύ τρυφερή. Και τι τραγουδούσε όσο προστάτευε τη συγκεκριμένη κοπέλα. Να σου πω, πόσο τυχερή είναι η Κάτια. Πόσο τυχερή. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Είναι τυχερή. Τυχερός όμως, όπως δηλώνει, είναι και ο Τρίφωνας Σαμαράς. Και σας το λέω εγώ αυτό, γιατί μία από τις καλύτερες εργασίες, όπως θα δείτε αμέσως τώρα, πιστεύω ότι γι' αυτόν δεν ήταν το Fab Five. Όχι, δεν βάζει το Fab Five πρώτο, αλλά τον Dancing with the Stars. Αυτό όμως που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέραμε ότι είναι μεν τα λέει έξω από τα δόντια, αλλά θέλω πολύ προσεκτικά να δείτε. Συγγνώμη, το freeze frame είναι αντιθέστατο. Θα μας σκοτώσει. Είναι σαν αποκριάτικη μας. Τι του είπε. Μα όλοι, παιδιά, άμα σε παγώσουν έτσι. Για να μην γυλάει ο Γιώργος Χατζηπαύλου, γιατί θέλω να το κάνω αυτό. Αυτό το Σαμαρά, δείξτε το γραφείο. Πατήστε play και πάμε να δούμε τις αντιδράσεις, παιδιά, και τους αναστεναγμούς όταν ακούει το όνομα Ηλίας Ψινάκης. Με βασιλικό γιαρέμ, γιαρέμ και δυόσμο, έπλεσε ο Θεός γιαρέμ τον κόσμο. Μετά το θέατρο και στην πίστα. Όχι, όχι. Τελείωσε το φαπ. Τελείωσε, ναι. Όλα καλά, τέλος όλα καλά. Όλα καλά χωρίς τον Ψινάκη, δεν ξέρω, ήτανε. Δεν ξέρω, εγώ... Με τους συνεργάτες μου, τους τέσσερις που ήμασταν, περάσαμε πολύ ωραία και δέσαμε ακόμα περισσότερο. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε τον Ψινάκη σε κάποια από τα τελευταία επεισόδια? Δεν νομίζω, γιατί από αυτά που έχω γυρίσει, ναι, όχι. Σας έλειψε. Μήπως το φάντασμα του Ψινάκη, δεν ξέρω. Σας έλειψε ο Ηλίας στα τελευταία γυρίσματα? Ορίστε. Καμία εκπομπή δεν είναι τέλεια, αλλά δεν θα μ' άρεσε να βγω μια εκπομπή που είμαι και την υπερασπίζομαι, να βγω να την θάψω. Ο Ηλίας Ψινάκης είναι τόσα χρόνια στη τηλεόραση, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει δεύτερο καταρχήν Fab Five? Δεν είμαι σίγουρος. Μετά από όλα αυτά που γίνανε και τέτοια, δεν είμαι σίγουρος. Με την αποχώρηση του Ηλία Ψινάκη, την απόλυση, έχασε πιστεύει νούμερα το Fab Five? Δεν νομίζω. Τα ίδια. Ήδη ο κόσμος με αυτό που γύρισε και είπε ο κύριος Ψινάκης, τι, να θαύουμε οι ίδιοι την εκπομπή που είμαστε? Νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο. Do I have to change my name? Πολλά όσα έχεις κάνει φέτος, ποια ήταν η πιο όμορφη εμπειρία για σένα, τηλεοπτικά? Εντάξει, το dancing ήταν, ναι, γιατί ο Γιάννης Λάτσιος μου έδειξε πολύ αγάπη και η επιτροπή στο dancing. Είχαμε δέσει, έβγαινα στη σκηνή και αισθανόμουν ότι είχα δικούς μου ανθρώπους και έκανα αυτά που ήθελα. Πράγματα που δεν τα αισθάνθηκα στο Fab. Θα ξανασυνεργαζόσουν στο μέλλον με τον Ηλία Ψινάκη σε κάποια άλλη παραγωγή? Ορίστε. Παναγία μου! Χριστέ μου! Δεν ήταν πια πολύ πολύ καλή πρόταση. Παναγία μου! Παναγία μου και Χριστέ μου! Δεν έχετε κρατήσει καμία επαφή. Παναγία μου είπα! Τρυφωνά, είσαι ερωτευμένος αυτή την εποχή? Ερωτευμένος. Τώρα ζούσα όλο αυτό με τη δουλειά μου, που ήταν... Ναι, και για μένα ναι, όντως ήταν. Σου λείπει ωστόσο κάτι πιο προσωπικό πια, δηλαδή να γυρνάς και να έχεις έναν άνθρωπο στο σπίτι? Όχι, ακόμα ζω τα παιδικά μου. Όνειρα. Ναι. Όχι, με μια χαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που λέει, αχ, Παναγία, με κάνει... Ναι, αλλά ξέρεις, η πλάκα ήταν άλλη που το λέει και αρχίζει και φτιάχνει το ίδιος. Και το ξαναλέει, το ευχαριστηθεί. Εκεί είναι το ωραίο.
Ενώ στην αρχή ήταν ψιλοπαναγία ο ίδιο. Λέει, ναι, άμα η εκπομπή σου δεν θα βγει να τη θάψει και ξέρει, το έπαιζε ο κύριο. Μετά μόλι το σκέφτηκε. Να σου πω όμω κάτι τέτοιο. Ξέρει πολλού ανθρώπου που το κάνουν αυτό στην τηλεόραση όταν μιλάνε συνεντεύξει να το λένε κανονικά όπω το πιστεύουν. Καλά, ο Τρέφα Σαμαρά δεν είναι και άνθρωπο που έχει κάνει καριέρα στην τηλεόραση. Δεν έχει σημασία, ό,τι και να έχει κάνει. Ό,τι και να έχει κάνει. Οπότε μπορεί, α πούμε, ο σκομωτή να κάνει και να πει. Έλα, είναι ειλικρινή. Είναι ειλικρινή. Είπαμε όχι. Ο Τρίφωνο Σαμαρά. Αλλά και αυτό το ορίστε, ορίστε. Συγγνώμη, Χριστέ μου. Ορίστε. Πρέπει να πέρασε πάρα πολύ άσχημα έτσι με τον Ηλία Ψινάκη. Γιατί και τότε, αν θυμάστε, μαθαίναμε τι. Παραγία μου, και Χριστέ μου. Δεν έχετε κρατήσει καμία έπαφη. Παραγία μου, είπα. Παναγία μου, είπα. Είπα. Είπα, μην το ξαναπούμε. Και τότε στις συσκέψεις, θυμάστε τι μαθαίναμε, ότι δεν άντεχε καθόλου ο Τρίφων. Ξέρεις ότι επιβαλόταν πάντα ο Ηλίας, λίγο πριν φύγει, λέω τώρα. Λέ. Θυμάστε με τον Φλωρινιώτη, τι είχε γίνει με το καμπούκι. Είχε γίνει γενικά του καμπούκι ναι, 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 εκεί. Ναι, 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 ναι. Και δεν άντεχε καθόλου. Καλύτερα, έχω πατήσει με αμάξι τον άνθρωπο, πλάκα μου κάνει. Το Τρίφωνα. Ο Ηλίας σε ψινάκι. Α, έστω και στα πλοία. Όχι, όχι. Τι λέει. Και γενικά. Εντός εγώ όλες τις προσβολές που του κάνω ο Ηλίας. Ναι, όλα πολλά. Κάτσε εκεί. Γιατί τον κλωτσάγε. Δεν το θυμάστε σε κάποια πλάνα που τον κλωτσούσε. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα ο άνθρωπος ότι σε αυτό ήταν παρουσιαστής. Και λέει πέρασε πολύ καλύτερα τελικά στο dancing που χόρευα, που έκανα, που έρανα. Και εκεί τελικά αναδείχθηκε και τον είδαμε μετά ως παρουσιαστής. Και δεν πέρασε καλά στη δική του εκπομπή. Εντάξει, γιατί δική του ήταν. Τελικά δεν ήταν δική του, γιατί προφανώς ο Ψινάκης με τον Μπέρλο κάνανε κόμμα και το θεωρούσαν παρακατιάνο τον πρωτοτό. Α πω εγώ την αντιλαμβάνω την ιστορία πλήρως. Το θεωρούσαν τη δευτεράτζα και τον είχαν στη λάτζα ό,τι δούλευε. Έτσι λέει. Έκανε καλά εσύ τώρα. Εντάξει, μου αρέσει. Ναι, αλλά ποτέ δεν δήλωσε ο Ηλίας Ψινάκης ότι είχε πρόβλημα με τον Τρίφωνα Σαμαρά. Για άλλα πράγματα είχε πει όταν είχε πει για το Fab Five. Δεν είχε πει για τον Τρίφωνα. Κοίταξε, είχε πει. Συνεντεύξεις του. Άσχετα που μπορεί να υπέφερε μέσα στου πλησαφώ για το για να σου λέει λοιπόν ο άνθρωπο μπρο στην κάμερα ότι υπέφερα ουσιαστικά λέει Παναγία μου, δεν θέλω να το ξανακάνω. Θα έχει τραβήξει το βαθμό τον τάραχο προφανώ. Παναγία μου! Εκτό αν είναι τη φωτογραφία του και είπε τρόμαξε, είπε Παναγία μου. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι, και όταν είχε βγει πίσω η Ηλίας Ψινάκης και έλεγε δεν μπορώ τι σάχλε και του σαχλού και τα σαχλά. Τι εννοούσε. Ναι, γι' αυτό λέω. Ότι όντω υπήρχε τρελή κόντρα στο παρασκήνιο. Σας πάω, όπως και να έχει, τέλος καλό, όχι όλα καλά όμως, έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με μια συνέντευξη που, εντάξει, δεν μου έκανε και εντύπωση, γιατί πάντα όποτε συναντάμε στον δρόμο σε κάποια εξοδότη τον Νίκο Εφταξία, λέει πολύ σωστά πράγματα όσον αφορά την τηλεόραση, αλλά και τους ανθρώπους της. Είτε είναι οι συνεργάτες του στο πρωινό μου, είτε είναι πρόσωπα τα οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, όπως η Κατερίνα Καινούριου. Είναι σημαντικό ότι έχει δουλέψει με τους περισσότερους. Και μιλάει δηλαδή έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μιλάει εκ πείρας, τους ξέρει. Πριν όμως τον δείτε και τον ακούσετε, πιστέψτε με, πρέπει να τον ακούσετε, μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. 500 ευρώ. Είναι σήμερα δικά σας. Δυστυχώς βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να ακυρώσω, όχι ότι δεν το γνωρίσατε, ότι 500 ευρώ πλέον είναι και μηνιάτικο. Έτσι, ποιος το περίμενε, παιδιά. Τα πάντα είναι το σούπερ μάρκετ. Κάτσε να δούμε. Μην είμαστε και σίγουροι. 500, εντάξει. Μια χαρά, βέβαια. Εδώ, 100 λοιπόν. Περίσσεψαν κράτα τα δικά σας. Όχι, ναι, δηλώ στοιχεία που λέτε. Λοιπόν, 500 ευρώ, παιδιά, νομίζω ότι όλοι τα έχουμε ανάγκη τα 500 ευρώ, γιατί μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, όπως είπατε κι εσείς, κορίτσια. Τι σούπερ μάρκετ, τι δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, μία ώρα έχει μείνει, πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, σε μία ώρα από τώρα θα είσαστε κατά 500 ευρώ πλουσιότεροι. Το λέω και γεμίζω το στόμα μου. Λοιπόν, πάρτε τώρα τα κινητά σας, γράψτε μη, αφήστε κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54990 ή καλέστε από το σταθερό στο 9011 51 51 40 και καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε Νίκο Εφταξία και θέλω να το σχολιάσετε μετά όμως. Και εντωμεταξύ, έχω να διαβάσω και κανένα μήνυμα στο Facebook. Σήμερα δεν έχουμε στείλει καλησπέρες. Και διαμαρτύρονται που δεν διαβάζει τόση ώρα. Διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται. Παιδιά, συγγνώμη. Δεν το ήθελα. Αλήθεια σας λέω. Νικολέτα, και μου και φυλάκια. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς είναι το κλίμα στο πρωινό. Είναι πρώτοι και τους αξίζει και μπράβο τους. Είναι πολύ έξυπνοι και πολύ επαγγελματίες. Είναι καλά παιδιά. Εγώ τους γνωρίζω δεύτερη χρονιά τώρα και περνάω πάρα πολύ καλά μαζί τους. Όταν τα νούμερα λίγο πέφτουν, υπάρχει έτσι μια ένταση. Θα σου πω την αλήθεια, αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμη. Ούτε την ένταση, ούτε να πέφτουν ψυχολογικά. Είναι εκεί η ακμαιότατη. Είναι εύκολοι σαν συνεργάτες. Ναι, και όταν κάνεις και κάποια κοτσάνα, σου τη λέει η Φέη. Εμένα μου αρέσει αυτό. Είναι πραγματικός σου εαυτός. Έχω βαρεθεί λίγο, ξέρεις, αυτά τα προσπίτα. Το τι καλή που είστε και τι γλυκή που είστε. Έχω βαρεθεί λίγο. Είπανε ότι χρησιμοποίησαν και την προσωπική του ζωή.
μετέφεραν στο γυαλί και έτσι έχουν κερδίσει, καταφέρουν να κερδίσουν και το πρόβλημα. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν κάναν κάτι παράλογο, δεν κρυφτήκανε ποτέ και τώρα, ας πούμε, να το βγάλουμε έξω. Είναι άδικο αυτό. Τους απέναντι τους παρακολουθείς ποτέ? Τους παρακολούθησα λίγο, ναι. Τους παρακολούθησα λίγο. Ο Χρήστος είναι πολύ φίλος μου και είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Ζήσει την πάω τρελά, είναι πανέμορφη, είναι κούκλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν με ρωτήσεις για τον ντύσιμο, θα σου πω ότι θα την ήθελα λίγο πιο πρωινή. Την τσαλάκωνα λίγο, θα την έκανα λίγο πιο πρωινή, λίγο πιο καθημερινή και λίγο πιο απλή. Αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή όλο αυτό το φτιαγμένο, ξέρεις, και το που είναι πολύ όμορφο, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα κιόλας, είναι κούκλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι για άλλη ζώνη. Όσο για την Κατερίνα καινούριου. Μ' αρέσει ένας επαγγελματίας όταν πηγαίνει και πληρώνεται, να πληρώνονται για τη δουλειά του. Εμένα μου αρέσει αυτό. Και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη κρίση έξω και υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που χρειάζονται δουλειά και λεφτά, το θεωρώ άδικο να πληρώνω για τις μπούκλες μου. Είναι μια κρίσιμη περίοδο τώρα για όλο τον κόσμο και πρέπει να δείχνουμε το έργο μας. Φτάνε πια όλα αυτά τα εικονικά και ξέρεις, τα τύπου έχουμε δημόσιες σχέσεις, αγαπάμε τον έναν, αγαπάμε τον άλλον και παίρνουμε μια δουλειά. Πρέπει να δείξουμε επιτέλους τι δουλειά κάνουμε ο καθένας. Μπαλατσινού, πώς φάνηκε? Πολύ ωραία. Συγκριτικά με την Ζέτα. Η Τζέννη έσκησε. Έσκησε με το χαρακτήρα της, με την απλότητά της. Και η Τζέννη έχει κάτι που έχουν σπάνια στην Ελλάδα γυναίκες. Είναι γυναίκα. Δεν το χάνει ούτε λεπτό αυτό. Είναι αριστοκρατική γυναίκα. Πώς αισθάνθηκες με την αποχώρηση του Λεύση? Στεναχωρέθηκα πολύ. Το είχε προβλέψει ότι δεν θα πήγαινε καλά η εκπομπή. Δεν είπε κάτι ψέματα, απλά ίσως το διατύπωσε με λάθος τρόπο. Αν δεν συνεργαστεί με το Ελλάδα Έχει Ταλέντο, πιστεύεις ότι θα λείψει από αυτό το team? Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνει άλλο τηλεόραση και να κάνει την πολιτική του καριέρα. Μάλιστα. Ο λαός μίλησε. Ορίστε. Ο Ψινάκη στη Βουλή. Τι είπα, μίλησε ο λαός. Πριν φτάσουμε στον Ηλία Ψινάκη, Γιώργο, που ήταν και το τελευταίο πρόσωπο το οποίο σχολίασε ο Νίκος Εφταξίας, να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Εντάξει, και το πρωινό μου είναι στη λίστα του, όλα καλά, μια χαρά τα είπε. Σύση Χριστίδου, λοιπόν, Ιωάννα, θα ξεκινήσω από εσένα, γιατί ο Νίκος Εφταξίας μας είπε ότι είναι λίγο υπερβολικά καλά ντυμένη για τη ζώνη. Παιδιά, δεν συμφωνώ. Πρωινό. Δηλαδή, έχουμε δει τη Σύση και με το τζινάκι τη και με το πουκαμισάκι τη, γιατί είναι υπερβολικά ντυμένη? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ της Σύσης Χριστίδου. Κάποιες φορές βέβαια φοράει και τα φορεματάκια, αλλά τηλεόραση κάνει. Δεν μπορεί να βγαίνει με τις πιτζάμες. Εγώ πιστεύω ότι όταν μιλάει για το styling της, δεν εννοεί μόνο για τα ρούχα, εννοεί για το γενικότερο. Ίσως το μαλλί καμιά φορά μπορεί να είναι πολύ καλά φτιαγμένο, το μακιγιάζ λίγο πιο έντονο. Γιατί έτσι όπως τα είπε, σαν να δείχνει κιόλας. Παιδιά, ξέρει πώς να ντύνεται. Εμένα μου αρέσει. Μπράβο. Πάρα και πολύ. Το κόκκινο το κραγιονάκι της το φοράει, γιατί έχει και το υπέροχο αυτό κόκκινο μαλλί και της πάει πάρα πολύ. Και εντάξει, όταν είναι με τον άντρα της, θα ντύνεται αλλιώς. Τι να κάνουμε τώρα? Καλά, ναι, σίγουρα. Τηλεόραση κάνει η κοπέλα και καλά κάνει. Που είσαι άντρας. Ναι, αυτό που είπε ο Νίκος δεν είναι το θέμα το πώς ντύνεται μόνο. Είπε ότι δεν κάνει για αυτή τη ζώνη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι, το ντύσιμό της δεν κάνει για αυτή τη ζώνη. Ναι, αλλά και κατά συνέπεια, γιατί εκεί οδηγείσαι. Έτσι, ότι δεν πάει όλο αυτό το στυλ. Το στυλ γενικά που έχει στο πρωινό. Θα ήθελε προφανώς να τη δει κάποια άλλη στιγμή. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό που λες εσύ. Εγώ κατάλαβα ότι το αναφέρθηκε αποκλειστικά στο styling για τη ζώνη. Το styling έχει σχέση και με την ώρα. Δεν είναι styling έτσι σε κάρφωτο. Όχι, ναι, για τον ντύσιμο για την ώρα δεν είπε. Ναι, αυτό λέμε. Για τον ντύσιμο, εκεί δεν επικεντρώθηκε. Δεν είπε για το... Άρα, λέω εγώ, στο πίσω μέρος του μυαλού του Νίκου Εφταξία. Ναι. Μπράβο. Κάτσε, γιατί γνωρίζονται τα παιδιά. Ναι, γνωριζόμαστε, μιλάμε. Εντάξει. Μήπως προκύπτει από εκεί. Λοιπόν, σου λέει δεν πάει για εκεί. Ή θα αλλάξεις πλήρως και θα αναρμονιστείς, ή θα πας κάποια άλλη ώρα. Αυτό είναι το. Συγγνώμη, και τι να φορέσει, τη φόρμα τη, την πιτζάμα τη. Μια χαρά να βάλει. Πολύ ωραία είναι. Τις μπότες της φοράει, το φορεματάκι της. Μια χαρά είναι. Εντάξει, λέω καλλιτέχνη, τι να σου πω εγώ, είμαι στη λίστα. Ξέρεις όμως ποιο είναι το πρόβλημα, ότι τώρα αυτή τη στιγμή που το λέει ο Νίκος Εφταξίας. Δουλεύει με τη Φέη και τον Γιώργο. Αν έλεγε ότι ξέρεις, η Φέη θα ήθελε να τη κάνω κάποιες αλλαγές και την προβολικό, εγώ θα το δεχόμουν. Γιατί συγγνώμη, πέρυσι η Φέη δεν φορούσε φορέματα στο πρωινό. Φέτος δίνεται λίγο πιο casual. Η Σύση στην αρχή είχε ξεκινήσει με λίγο πιο υπερβολικά ρούχα, αν το θυμάστε. Ναι. Δηλαδή έτσι πιο λευκά, σε λίγο επίπεδο, είναι έτσι και πληθωρική και το κόκκινο νομίζω, το μαλλί. Νομίζω όμως, Φραντζέσκα μου, στην πορεία όμως, και από εμάς, συνέβη, όλη την πατάνε στην αρχή. Το έχει κάνει πολύ πρωινό το ντύσιμο, δηλαδή και τα pullover με έξω τον νόμο και, έτσι και πρέπει τα κουλάν της και είναι μια χαρά. Αλλά από την άλλη και σε απόψεις δίστανται περί τούτου, δηλαδή είναι μεν ο κόσμος θέλει να βλέπει το απλό το καθημερινό, αλλά υπάρχει και κόσμος που του αρέσει να βλέπει grand εμφανίσεις, ό,τι ώρα και να είναι παιδιά. Είτε είναι μεσημέρι, είτε grande με μέτρο πάντα, ρε. Ναι, με μέτρο. Δηλαδή και η Σύση, ακόμη και τα φορέματα που φορούσε, ήταν για πρωινό.
Ναι. Πρωί, τηλεόραση και πρωινό, όντως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είδαμε ποτέ με την πουλια και τον Ευγερινό πάνω. Όχι, αλλά. Θέλετε το καλύτερο να το αφήσουμε για το τέλος, θα το σχολιάσουμε τώρα. Αναφέρομαι στην Κατερίνα καινούριο. Για υπερβολικό. Έλα, εντάξει, υπερβολικό. Παιδιά, υπερβάλλει. Τι θα πει υπερβολικό, παιδί. Όταν κάποιο λέει τη γνώμη του, είναι υπερβολικό. Πληρώνεται για τις μπούκλες της. Την άποψή του είναι. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι. Δεν σου λέω ότι συμφωνούμε, διαφωνούμε, έτσι. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αλλά όταν ένα άνθρωπο καταθέτει την άποψή του επωνύμω προ την κάμερα, οφείλει να το σεβαστεί. Αυτή είναι η άποψή του. Γι' αυτό και το παίζουμε κιόλα, γιατί το σεβόμαστε. Ναι, απλώ αυτό το κάνει παντού δημόσια σχέση κλπ. Νομίζω ότι είναι λίγο άδικο για την. Συγγνώμη. Κατερίνα, να πω γιατί λέω ότι είναι άδικο. Η Κατερίνα, επειδή γνωρίζω και την πορεία της και στο πρωινό όταν ήταν η πεντάδα, δούλευε στις συσκέψεις, έτσι. Προτείνουν ιδέες. Δουλεύει πάρα πολλά και προτείνουν πίσω θέματα, από τις κάμερες. Όχι μόνο όσο την βλέπουμε. Και το ίδιο γίνεται και στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά και της Μαρίας Ηλιάκη. Τα παιδιά κάνουν τις σκέψεις τους, προτείνουν πράγματα, σκέφτονται πράγματα. Δηλαδή δουλεύει η κοπέλα, αυτό θέλω να πω δημοσιογραφικά. Εντάξει, τώρα αν είναι πολύ εντυπωσιακή, δηλαδή εκθαμβωτικά, ξέρεις, βγαίνει ωραία, το μαλλί τη στο μάτι. Είναι μια όμορφη κοπέλα και καλά κάνει. Να σχημεί. Κοιτάξτε, επειδή μάλλον κάτι μας διέφυγε λίγο, δεν είμαι και σίγουρη. Τι? Μιλάει για πολύ συγκεκριμένο πράγμα ο Νίκος Αυταξίας. Λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταλέντο αυτή τη στιγμή και δεν δουλεύουν στην τηλεόραση έτσι ώστε να έχουν και ένα μεροκάματο. Και υπάρχουν και άλλοι που τους πληρώνουν όχι επειδή είναι καλή στη δουλειά τους, αλλά επειδή έχουν μπούκλες. Ξέρεις πόσοι δουλεύουν στην τηλεόραση που δεν θα έπρεπε. Γιατί τα βάζει με την καταλήξη. Εκτός αυτό έχει βγάλει και ένα πανεπιστήμιο, παιδιά. Έχει βγάλει και ένα πανεπιστήμιο. Δεν έχει να κάνει αυτό πράγμα. Καλά, αυτό με το πει. Δεν λέω. Το θέμα είναι ότι δουλεύει. Δεν είναι ότι δουλεύει με τις μπούκλες στο κομμωτήριο. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δουλεύει η κοπέλα δημοσιογραφικά. Πώς να το πω. Δουλεύει. Ναι. Αυτό θέλω να τις αναγνωρίσουμε. Γι' αυτό λέω είναι λίγο σκληρός. Είναι λίγο άδικος. Και παιδιά είναι και χαμηλών τόνων κοπέλα τώρα. Δεν τα έχει βάλει ποτέ με κανέναν. Ποτέ. Είναι συμπαθητική. Προσέχει τη δουλειά, λέει, κάνει τη δουλειά της. Ξέρω εγώ, γιατί μας ενοχλεί μια κοπέλα που δεν ενοχλεί. Ξέρεις τι, δεν μιλάει όμως με κακία. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Όχι καθόλου και έχουν δουλέψει και μαζί. Έχουν δουλέψει και μαζί. Τι να πω, δεν ξέρω, Στάθη μου. Τι να σου πω κι εγώ, δεν ξέρω τι έχει διαμειφθεί μεταξύ τους. Μπορεί να έχουν τσακωθεί στο παρελθόν. Έτσι. Ναι, επειδή συνεργαζόταν. Δεν το ξέρω. Μετά, μπορεί εκεί, όπως και οι σχέσεις ήταν πολύ αγαθές και αγαστές οι συνεργασίες, με αποτέλεσμα μιλάει ένας τον άλλον. Οπότε μέσα στα πλαίσια αυτής της ευγενούς άμυλας να είχαμε και αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα. Και μάλιστα έχει πει και κάτι πιο προχωρημένο ο Νίκος Αυταξίος, ότι έχει ανασφάλεια η Κατερίνα Καινούριου. Ότι βλέπω πολύ ανασφάλεια όλη αυτή η ιστορία με τις μπουκλές. Προφανώς γνωρίζονται πολύ καλύτερα. Ναι. Αλλά βέβαια δεν έχει ανασφάλεια. Δεν φταίει η κοπέλα που συνέχεια τη λέει και ο Νίκος την ίδια κοπή και την πειράζει. Δηλαδή κάνουν και χαβαλέ. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο για το θέμα? Όχι, κυρία. Να είστε καλά. Λοιπόν, μπορώ να διαβάσω μερικά μηνύματα τώρα, εγώ στο Facebook. Γιατί εδώ έχουμε. Λοιπόν, να στείλουμε πάρα πολλά φιλάκια στη Μαρίνα Καλομυράκη, στον Διονύση, στον Δημήτρη, στον Νίκ, στον Στέλιο Παπα-Εμμανουήλ από τη Θεσσαλονίκη, στο Μαρινάκη. Τώρα τα λέω πολύ γρήγορα, παιδιά. Δεν εννοώ το Μαρινάκη. Πρόσεξε τα πεις. Λοιπόν, στην Ιωάννα Μπρεγιάννη, στη Χρύσα Βάσου. Χρύσα Βάσου, παιδιά, είναι η πρώτη μου ξαδέρφη. Αλήθεια. Σπουδάζει στην Κρήτη το κοριτσάκι. Α, κοριτσάκι. Πολλά πολλά φιλιά. Και γράφει για σένα τα καλύτερα. Και παπιτό, μου γράφει η Νικολέτα, είσαι πανέμορφη, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαδέρφη της Ιωάννας, Χρύσα. Λοιπόν, πολλά φιλιά στη Σοφία Πυρουνάκη, στη Μαρία Παχιού. Που μας λέει, Μαρία μου, δεν είδες εδώ πρώτη παγκόσμια προβολή το βίντεο κλιπ του Σώτη Βολάνη που πρωταγωνιστεί ο Άννα Πηλυχού? Γιατί, μας προσβάλλεις. Πολλά φιλά και επίσης στο Βασίλη, στην Ελευθερία Λαγκαδιανού, στην Ελένη Χινορίδου. Σε, εντάξει, έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω όλα να σας τα πω. Στον Γιαννάκο Παναθηναϊκάρα. Αυτό πρέπει. Στο Σπύρο τον Κεραμίδα που είχε παράπονο και λέει σφιντάκια forever. Τώρα σε είδα, Σπυράκο μου, τι να κάνουμε. Φορτώνει το σύστημα. Θα σου πω άσπαμα από πού είναι τα παπούτσια. Μάλιστα, Μαρία Πατρί. Δεν είναι καλό το σχολιάσω, επομένως δεν θα το διαβάζω καν. Λοιπόν. Ο Νίκ λέει ότι ρίχνει ψηλό χιόνι στο γέρακα. Αλήθεια! Αυτό μας περιμένει. Θα γυρίσω σπίτι μου και θα έχει χιόνι. Στο γέρακα. Μην μη λέει μπορείς να πας. Λέτε, φτάσει, έλα. Ψηλό είπε, δεν είπε. Λοιπόν, τι όλα έχουμε να πούμε, παιδιά. Τάραντος. Βάλω το Στάθη να πες μπρόγνη. Η Μαρία γράφει πολλά στην παγωμένη Εανή. Είναι η περιοχή που μας τα λέει. Παιδιά, Εανή, το χωριό μου. Α, παιδιά, βλέπουν οι ξαδέρφες μου. Βλέπει το χωριό μου. Ένα χειροκρότημα στην Εανή. Έλα, Εανή. Χιονίζεις την Εανή. Ναι, ναι, παγωμένη. Χιονίζεις την Εανή. Πολλά φιλάκια στον Διονύση, στον Δίνο Ελευθερίου, στον Σπύρο τον Κεραμίδα. Τελείωσε η ώρα. Πάει.
Και εγώ σε αγαπάω, Ντίνο μου, και εγώ σε αγαπώ. Λοιπόν, οπα, αυτά. Να τα αρχίσαμε. Μου λέει σε αγαπώ, να μην πω σε αγαπώ πίσω. Περιμένουμε και άλλες προτάσεις γάμου για την Νικόλετα Ράλη. Συγγνώμη. Εν τω μεταξύ μου έχω στείλει μόλις τώρα μήνυμα ο Νάσος Γουμενίδης. Ότι τι. Ο Νάσος τι. Δεν ξέρω τι θέλει. Μπορώ, Μαρία, λίγο να δω τι μου στείλει ο Νάσος Γουμενίδης. Έχει και άλλη πρόταση γάμου. Δες, αλλά πες το στον αέρα. Α, όχι, δικά μας, δικά μας. Α, δικά σας. Σας ή δικά μας. Ποτέ αποκλείεται, παιδιά. Εντάξει, έχουμε και μια σχέση πιο προσωπική, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, το MasterChef Junior κοντεύει, πλησιάζει μάλλον το τέλος του και ο μεγάλος τελικός. Ήδη έχουμε δει ότι πρόκειται για γυναική υπόθεση, αφού τα κοριτσάκια που προκρίθηκαν είναι τέσσερα. Εγώ πάρα πολύ στεναχωρήθηκα από τον φίλο Αγαμέμνον. Ήταν αγαπημένο. Εγώ αγαπούσα Σπύρο. Εσύ και όλες οι γυναίκες στην Ελλάδα. Γεια, Σπύρος Κούκλος. Να σου πω, ήταν η φάτσα ο Αγαμέμνον, η ατάκα. Κοίταξε να δεις. Γενικότερα είναι ένα show το οποίο έχουν ακουστεί τα πάντα. Έχουν ακουστεί και τα παιδιά ότι δεν πρέπει να είναι στην τηλεόραση. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να μην πούμε ότι υπήρχαν φατσούλες εκπληκτικές. Ναι, που θα μπορούσαμε να τις δούμε κάλλιστα είτε και σε ταινία να πρωταγωνιστούν, είτε σε διαφημιστικά, είτε και οπουδήποτε αλλού. Ο Αγαμέμνονος όμως που βλέπετε, που είναι το fan club του Αγαμέμνονα, είναι πρώτα κυρίως εδώ στο Star Channel, τάσο μου. Χειροκρότημα. Γιατί είναι ένα παιδάκι το οποίο. Τι Γιώργο μου. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω την Οργίνα ποιος είναι ο αγαπημένος σας, που όσο να είναι από όλους μας είναι σαν target group πιο κοντά ηλικιακά. Τι λες καλέ. Έτσι, να αισθανθείς την ηλικία σου το λέω. Το κοριτσάκι με τα σγουρά μαλλιά, Μαργαρίτα, τη λένε. Και όχι με τα σπίτια. Η Στεφανία. Στεφανία. Θα τη δούμε και θα μας πεις. Λοιπόν. Το κοριτσάκι. Εμάς όμως το αγοράκι, ο Αγαμέμνος, ένα παιδάκι το οποίο το συμπαθήσαμε πάρα πολύ. Το γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef Junior και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι εκτός ότι ήταν πανέξυπνο. Εξακολουθεί να είναι πανέξυπνο. Είναι πανέξυπνο, αθόρμητο. Είναι και αυτό το παιδάκι που ναι, με μιλάει πολύ και λέει διάφορα, αλλά δεν θα το πεις ότι την έχει ψωνίσει κιόλας. Ή αυτά τα μικρομέγαλα τα σπαστικά. Ακριβώς. Τα στάθη. Δηλαδή, όταν βλέπω μικρομέγαλα παιδάκια, παιδιά με χαλάει πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Βάφονται, φοράνε τα κούνια, συμπεριφέρονται σαν να είναι δεσποινίδες. Όχι τα αγοράκια. Παιδιά επικίνδυνα. Τα κοριτσάκια, τα κοριτσάκια. Τα αγοράκια, άμα τα κάνουν αυτά που λες, δεν σε απασχολεί αν είναι μικρομέγαλο, έχει άλλα πέρα. Τα αγοράκια, τα μικρομέγαλα σου βγάζει κάτι αντρικό χαριτωμένο. Τα κοριτσάκια, ναι, τα μικρομέγαλα έχουν θέμα, αλλά όλα τα παιδάκια στο MasterChef είναι της ηλικίας τους, παιδιά. Πραγματικά. Δεν υπήρχε η ατάκα που έλεγε κάθε φορά που το ανέβαζα στις φίνες και στα βίντεο, που έλεγε «Δεν το έχω με τη ζαχαροπλαστική, δεν το έχω καθόλου». Και αυτά, αλλά και τις φιναλίστ του MasterChef Junior, θα πάμε να απολαύσουμε ευθύς αμέσως. Προτιμένουν όλα τα κορίτσια, πάει να πει ότι εμείς τα αγόρια στον ντούκο το περνάγαμε τόσο καιρό το παιχνίδι. Μπορεί ο τελικός του MasterChef Junior να είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση, όμως την παράσταση στο reality μαγειρικής έκλεψε ο μικρός Αγαμέμνονας που αποχώρησε λίγο πριν το τέλος. Γυναίκες, τι να κάνεις, πανπόνιρες. Ούτε μια προειδοποίηση δεν μας έκαναν. Ήταν ο πιο μικρός της παρέας, ο πιο αυθόρμητος, το πιο πειραχτήρι. Σας το έχω πει πολλές φορές. Κάνω petit cuisine. Μικρός είμαι εγώ, φέρνω την κουζίνα στα μέτρα μου. Φαίνεται πως ο Μικρούλης είχε ιδιαίτερη σχέση με το φακό, καθώς ένιωθε πολύ οικία μπροστά στις κάμερες. Ο αυθορμητισμός και οι αποστομωτικές του απαντήσεις μας άφηναν άφωνους, κερδίζοντας τη συμπάθεια όχι μόνο των παικτών, αλλά και της κριτικής επιτροπής. Μόλις τελείωσε η δοκιμασία. Αγαμέμνονα, τι έγινε, λιποθύμησες από τις γεύσεις, τι έπαθες? Πήρα την καμπάνα, την κοπάνισα πάνω από το πιάτο. Και από το θυμό μου πήρα το κουταλάκι μου και άρχισα να τη βαράω. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δημήτρης Καρμούτσος σε κάθε ευκαιρία έδειχνε την αδυναμία που είχε στο μικρό Αγαμέμνονα και εκείνος το ανταπέδιδε με το δικό του τρόπο. Στρατηγή Αγαμέμνονα. Ή εγκέφαλος, ή τζιτζίκι, ό,τι και να το μπούμε του ταιριάζει. Όσο για τον τελικό, όπως προαναφέραμε, είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση. Τα τέσσερα κορίτσια βρίσκονται στην προεφηβική τους φάση, ωστόσο δεν χάνουν την παιδικότητα και τον αφορμητισμό τους. Ορισμένες φορές όμως ο χαρακτήρας τους μας παραπέμπει σε τέσσερις γυναίκες λίγο πριν μεγαλώσουν, καθώς έχουν πάρει αρκετά σοβαρά το ρόλο του μάγειρα. Προσπάθησα να είμαι συγκεντρωμένη σε αυτό που θα γράφω. Η Λίλια πρέπει να έχει φάει πολύ παγωτό, γιατί είναι πολύ γρήγορη, τη βλέπεις. Φτάνω στο 5 και θα είναι φοβερή, γεια πάρα πολύ. Η Λίλιαν είναι ένα κορίτσι που σύμφωνα με τα blogs είναι η μεγάλη νικήτρια του παιχνιδιού. Χαμηλών τόνων και αρκετά προσιλωμένη στο παιχνίδι, θέλει συνεχώς να κερδίζει.
30 δευτερόλεπτα ήμουνα όχι τόσο ικανοποιημένη, δεν έβρισκα αυτό το τεριμάδι το τελευταίο. Αλλά είπα δεν πειράζει. Μόνο εγώ θα το έβρισκα αυτό και κάποιο άλλο δεν μπορεί. Ήταν πολύ δύσκολο. Η 12χρονη Μαργαρίτα είναι ένα κορίτσι που κρύβει πολύ ενθουσιασμό. Ενώ σε κάθε τη νίκη χαίρεται ιδιαιτέρως και πάντα θέλει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Είναι η πιο ανταγωνιστική από τα υπόλοιπα κορίτσια και θέλει να κρατά ψηλά τον πήχη. Χαρικά τόσο πολύ, μα πάρα πολύ και για τις δυο μας, γιατί ήθελα πραγματικά να κερδίσω εγώ και η Μαργαρίτα σήμερα, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ και είναι κολλητή μου εδώ μέσα. Η Στεφανία με τα υπέροχα γαλανά μάτια ξέρει πάντα τι έχει μαγειρέψει, ενώ είναι αρκετά συνεσταλμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βάλω σήμερα τα δυνατά μου και για να βρω τα πιο πολλά υλικά που γίνεται και για να κάνω ωραίο πιάτο, γιατί θέλω πάρα πολύ να παραμείνω και στην τετράδα. Όσο για την Έλσα, όλοι μπορούμε να τη φανταστούμε σε λίγα χρόνια στην κουζίνα ενός εστιατορίου να μαγειρεύει τα δικά της πιάτα. Είναι η ήρεμη δύναμη του MasterChef Junior. Γυναικεία υπόθεση. Τους καθάρισαν τους άντρες. Ο χορός γυναικεία υπόθεση. Ο χορός γυναικεία υπόθεση. Η μαγειρική γυναικεία υπόθεση. Πού πάμε ως άντρες. Παιδιά, ποιες υποθέσεις φαίνονται. Κι όμως, παιδιά, οι άντρες που ξέρουν να μαγειρεύουν, καλύτερα από τις γυναίκες. Θα συμφωνήσω. Ναι, γι' αυτό οι καλύτεροι σεφ στον κόσμο είναι άντρες. Όντως. Γι' αυτό οι καλύτεροι σεφ, λέω, ανά τον κόσμο είναι άντρες. Ναι, να μην λέμε όμως και τα κακά για τις γυναίκες σεφ μαγειρικές. Εγώ ψηφίζω τη συνεσταλμένη, τη φίλη μου με το όμορφο ρεματάκι. Εγώ τη Μαργαρίτα. Ναι. Μάλιστα. Εγώ ψηφίζω Γαμέμνονα, παιδιά, και σε έχει φύγει. Να σου πω, Σπύρο. Ψηφίζουμε Άκη Πετρετζίκη, νομίζω εμείς. Δεν μου σχολίασες καθόλου, Γιώργο, για το φόρεμα της Μαρίας Μπεκατόρου. Κοίταξε. Το ροζάκι. Περίμενα κάτι να πεις. Όχι, έβλεπα τα παιδάκια που αγκαλιαζόντουσαν έτσι με τους παρουσιαστές. Ήταν μια πολύ τρυφερή στιγμή. Τα άστεγα παιδάκια τηλεοπτικώς. Ναι. Κάνετε ακριβώς. Πόσα μικρόφωνα, όχι, είναι τέσσερις τηλεοπτικές σταθμοί. Είναι απευθείας, είναι διάγγελμα. Απευθείας, αλλά... απευθείας. Όχι, ήταν εξαιρετικό το φόρεμα της Μαρίας Μπεκατόρου. Της κυρίας Μπεκατόρου. Μπορεί να κοιμηθεί ήσυχη τώρα. Μπορεί να σου πω κάτι, μπορεί να το ξαναφορέσει. Λες, όχι, αυτό είναι σωστά τηλεοπτικό. Γιώργος Εφταξίας. Ναι. Γιώργος Εφταξίας. Ο Αταξίας είναι αυτό. Γιώργος Εφταξίας. Αχ, παιδιά. Να πούμε κάτι για το πατρινό καρναβάλι. Πότε είναι το πατρινό καρναβάλι, παιδιά, περάσαν οι μέρες. Στην Ελλάδα είναι κάθε μέρα καρναβάλι, μην ανησυχείς καθόλου. Να γίνει λίγο χαμός. Με τόσες μασκαράδες που βλέπουμε. Πω. Ζεσταθήκατε. Ναι. Ναι. Δεν σταθήκατε. Τι θα βγάλεις. Να σας κάνω λίγο αέρα. Λοιπόν, πριν πάμε στον Άσο μας, που όσο και να φωνάζει Μαρία μου, δεν μπορώ να σου πω τι μου γράψει το μήνυμα. Κάποια στιγμή ίσως μπορείς. Πότε θα μας πεις. Θα σας πω. Κάποια στιγμή. Το καλοκαίρι. Εγώ θα έλεγα να τα ανεβάσουμε στο Facebook καλύτερα. Ποιο. Το μήνυμα. Ναι, καλέ. Θα περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι για το μήνυμα. Πολύ καιρό. Πόσα μηνύματα θα έρθουν τότε. Δεν πειράζει, θα πάρουμε το κινητό της και θα το διαβάσουμε. Και εσύ μην κάνετε έτσι. Αφού έχω κωδικό, καλέ. Πώς ανοίγει. Μου το έχει πει. Θυμήστε μου να σας πω. Όχι όμως εσείς από το σπίτι, γιατί δεν είναι σωστό. Πώς ξεκλειδώνεις iPhone όταν είναι κλειδωμένο και δεν ξέρεις τον κωδικό. Παιδιά, όλα γίνονται σήμερα. Δεν θέλω να το πω, δεν θέλω. Όλα γίνονται εν έτη 2012. Δηλαδή που σε ενδιαφέρει. Απαγορεύεται. Δεν μπορώ να σου πω, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Νομίζω ότι ξέρω το. Θα σου πω μετά. Λοιπόν, 500 ευρώ, παιδιά, 500 ευρώ που πλέον τα έχει πολύ κόσμος ανάγκη. Γιατί δεν είπα τυχαία την εκπομπή προηγουμένως των πρωταγωνιστών, που ήταν μια φούσκα και έσκασε πώς ξοδεύανε κάποια στιγμή οι Έλληνες και τα πετάγανε όλα και κάνανε και ζημιές στα μπουζούκια και κάνανε και ζημιές γενικότερα. Πόσα πεταμένα λεφτά, παιδιά, σε δαερήφαλα ειδικά. Συγγνώμη, δήλωσε ότι σκέτη γαρμπή ότι πήγαινε για 30 εκατομμύρια δραχμές και έπαιρνε καρνταρόμπα. Καρνταρόμπα. Σοκ. 30 εκατομμύρια δραχμές. Τι λέμε τώρα. Σπίτι έπαιρνε. Σπίτι. Σπίτια. Καλά έκανε η γυναίκα αφού τα έβγαζε. Εννοείται. Έτσι είναι. Και μπράβο τη που το έπαιρνε. Δεν τα είχε πάρει κρατική τέτοια ω αμερικού μερικού. Επειδή όμως τα πράγματα, πέρα το ότι όσον αφορά τα ρούχα τουλάχιστον έχει και εκπτώσεις, αλλά και γενικότερα έχουν πέσει τιμές, με 500 ευρώ τι να αρχίσουμε να υπολογίζουμε για το τι μπορείτε να πάρετε. Βέβαια, για μένα, ναι, σωστό είναι όταν έχεις ανάγκη τα λεφτά, όχι να τα ξοδεύεις στο να πάρεις ένα παπούτσι, ένα καλσόν και ένα μπλουζάκι, αλλά σε απαραίτητες ανάγκες που δυστυχώς είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, πάρτε τώρα τα κινητά σας, γράψτε μη, αφήστε κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή στο 54990 ή καλέστε από το σταθερό στο 9011-51-51-40. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που μας στέλνετε και μηνύματα και λέτε ότι είσαστε και άνεργοι κι αυτά. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, δεν το μαθαίνετε μέσα από το Medistar. Το ζούμε καθημερινά. Λοιπόν, καλή επιτυχία εγώ να σε ευχηθώ και πραγματικά να πάνε σε κάποιον που τα έχει όντως ανάγκη τα λεφτά αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Μαρία μου, τι να
Να πω λίγο κάτι. Τι αγάπη μου. Δεν είναι πολύ ωραίο που η Ολγίνα έχει υιοθετήσει κορδελίτσα στα μαλάκια της. Σας αρέσει. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι. Ξέρεις τώρα θα κάνεις μόδα, ε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου αρέσει και η τηλεόραση. Και μου αρέσει και το μπούστο σου σήμερα. Αυτό ήθελες να πεις. Το σόρτς, το καυτό. Ναι, αλλά... Αυτό ήθελες να πεις. Σοβαρά τώρα. Η πλάτη είναι ακόμα καλύτερη. Πάρα πολύ. Τι. Σου το έστειλε κάποιος και το λες όμως για το αυτοκίνητό σου. Όχι, παιδί μου, τι λες. Αλλού στέλνω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν με παρατάτε μας. Όλοι. Φτύστε το, φτύστε το. Λοιπόν. Συγγνώμη, την ώρα τη δουλειά στέλνει μηνύματα. Βλέπει τι κάνει. Έχει, μιλά. Συγγνώμη. Στέλνει συνέχεια μηνύματα κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Δηλαδή, άμα πα σε μια τράπεζα και δεν σε εξυπηρετεί όταν μία, θα πει συγγνώμη, μηνύματα θα στέλνετε τώρα ή θα μα εξυπηρετήσετε. Μα δεν είχαμε θέμα. Η Νικόλετα έκανε το διαγωνισμό. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό από σένα, Ιωάννα. Και εγώ δεν το περίμενα ποτέ να σταματήσει να μου στέλνει μηνύματα κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Γιατί το έκανε κάποτε. Η αλήθεια να γίνεται. Η αλήθεια ότι κάποτε το έκανα κι εγώ. Άμα ρίξει και ένα δάκρυ θα σου στείλει. Γιατί πήγαινε τώρα. Δάκρυ, λες. Ναι. Και έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Εσύ, για πες μου εσύ. Είσαι βλέπω το πανεπιστημίο, έτσι. Βλέπεις. Τα ξέρεις όλα τα τραγούδια. Είμαι, δεν κατάλαβα. Όχι, όσον αφορά τα τραγούδια, τα άλλα. Κυκλοφορείς έτσι και στη ζωή σου, Ολγινάκη μου, πια. Ναι. Λίγο πιο... Και τι λένε οι φίλοι σου. Γιατί δεν είσαι σεμνή τώρα. Τι λένε οι φίλοι σου. Τι λένε οι φίλοι σου. Άμα βγει έτσι έξω θα τη δούμε στο αστυνομικό δελτίο. Δεν είναι να χωρίς έξω. Χωρίς. Θα δούμε αυτή ή αυτό που θα πάνε όλοι. Θα σου ορμήσουν. Ούτως ή άλλως το ρούχο δεν κάνει την Ολγίνα. Γιατί να κάνει το ρούχο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή σε πόσο περίπου, Μαρία, γιατί έχουμε αγωνία. Δεν μπορούμε, βαριόμαστε να μην είμαστε στον αέρα. Ναι, Τάσο. Θα πάω. Λοιπόν, να είμαστε πάλι εδώ και θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλιά στην Λαμία, στην Κατερίνη, στον Αλμυρό Μαγνησία, στον φίλο μας τον Δημήτρη, τον Πολυμεράκη. Πολυμεράκη, Δημήτρη, εσύ γιατί είσαι από εκεί και δεν είσαι από την Κρήτη. Μπορεί να είναι από την Κρήτη. Για να μένει εκεί. Λοιπόν, και σε όλους εσάς, παιδιά, δεν προλαβαίνω να διαβάζω τα μηνύματα, συγγνώμη. Στην Λακραμιοάρα, στην Πέπι Τσίρκα, στην Κατερίνα Μπούρα, στην Βασούλα Παπ. Γιατί στο Facebook δεν βάζετε το όνομα τεπώνυμό σας κανονικότατα, δεν το καταλαβαίνω αυτό πράγμα. Και βάζουν Μαρία Τσίπ. Μπορεί να τους παρακολουθεί κανείς και να μην θέλουν να το μάθουν. Όχι, παιδιά, εγώ θέλω να βλέπω όνομα τεπώνυμα και φωτογραφία. Και στον προσωπικό μου λογαριασμό το κάνω αυτό. Για να ασχολούμαστε κιόλας να απαντάμε κι αυτά. Γιατί. Εντάξει. Κάνα κρυφό θαυμαστή το καταλαβαίνω. Μπορεί να μην θέλει να μιλήσει με έναν είπαμε. Λοιπόν, και το λέω εγώ τώρα αυτό γιατί. Γιατί ακόμα και η Αγγελική Λιάδη, που την ξέρει όλο ο κόσμο, που πάμε και τη βλέπουμε στο μαγαζί τη και όλα αυτά, τα ξεσπάσματά τη τα κάνει κανονικότατα στο λογαριασμό στο Twitter. Δηλαδή δεν... Με όνομα τεπώνυμο. Ναι. Δεν βάζει, ξέρω εγώ, Παναγιώτα. Λούνα, ας πούμε, δεν ξέρω. Ναι, Παπαδοπούλου. Η Αγγελική Ιλ. Είναι η Αγγελική Ιλιάδη με τη φωτογραφία. Θέλετε να δείτε όμως τι ακριβώς έγραψε και να ψάξουμε να βρούμε και την πηγή του κακού που την εξόργησε τόσο πολύ Νάσο μου. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνατε, πώς είστε. Καλά, Νάσο μου. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να κάνω έτσι μια τηλεοπτική αλητεία και να πω στο Σάκη το Σιάρκο να κάνει ένα κοντινό στα παπούτσια σου και στην πλάτη της Ολγίνας. Νομίζω ότι ο συνδυασμός αυτός θα ταξιδέψει. Όχι, αγάπη μου. Θα ταξιδέψει το αντρικό κοινό. Ωραία, πάμε παρακάτω να σου. Κατάλαβα. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Καλέ, πες μας για την Αγγελική Λιάδη, γιατί επειδή εγώ το διάβασα το σχόλιο, μου φαίνεται ότι είναι. Κάτι την έχει πειράξει πάρα πολύ για να μιλάει έτσι. Κοίταξε, η γυναίκα. Η Αγγελική Λιάδη, να πούμε καταρχάς ότι είναι μια γυναίκα που έχει περάσει πάρα πολλά. Δεν το συζητούμε. Και έχει περάσει πολλά με την προσωπική της ζωή, έχει δεχτεί κριτική και βεβαίως τώρα πια αντιδρά μέσω του Twitter και του προσωπικού της λογαριασμού. Ποιο συγκεκριμένο άσομο. Τι λέει λοιπόν. Καλημέρα σε όσους ξυπνούν, καληνύχτα σε όλους εμάς. Και αναφερόμαστε βεβαίως στην Κυριακή το βράδυ όλο αυτό. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, εύχομαι να χαμογελάτε. Κάτι ξέχασα. Σε εσάς που επειδή είστε κομπλεξικά μικρόψυχα άτομα, γεμάτα κακία και ζήλια, και τρελαίνεστε όταν ο άλλος προσπαθεί, δουλεύει, γουστάρει αυτό που κάνει και ανταμείβεται με την αγάπη του κόσμου, έχω να πω ότι απλά σας γράφω στα μπιπ. Γιατί, μαγιά μου. Ποιος την ευρίασε. Ό,τι κακό κάνετε θα γυρίσει πάνω σας. Όποιος τα έχει καλά με τη συνείδησή του, έχει γαλήνη μέσα του.
Αυτά έχει γράψει η Αγγελική Ηλιάδη, παιδιά, τελειώνοντας από την εμφάνισή της το Σάββατο το βράδυ. Α, εκείνη την ώρα την έκανε την. Γι' αυτό και το σχόλιο στην αρχή. Καλημέρα σε όσους ξυπνούν, καληνύχτα σε όλους εμάς. Είναι μετά τα μεσάνυχτα και έγραψε στο Twitter της μέσω του τηλεφώνου της, όπως οι περισσότερες τώρα πια. Starlets, stars, starletίτσες, μοντελάκια, B-class, C-class, τραγουδίστριες. Έχουν ένα Twitter. Τι κάνεις με κομμωτήριο, ας το γράψω. Τι κάνεις εγώ αυτό. Τι θέλεις να περάσεις κάτι, κάθεσαι και το γράψεις. Παρακαλώ. Να σω, γιατί έμαθες κάτι. Κοίταξε, νομίζω ότι η απόφασή της να παντρευτεί τον Μιλιωτάκη και γενικότερα ότι ξαναμπαίνει στον χώρο του showbiz δυναμικά και με νέα τραγούδια και γενικότερα έχει εγείρει κάποιες αντιδράσεις. Γιατί? Δεν ξέρω κατά πόσο. Θα σου πω γιατί. Δεν ξέρω κατά πόσο όλες αυτές οι ιστορίες ακουμπούν στο παρελθόν. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό το ξέρει η ίδια. Το σίγουρο είναι ότι με την εμφάνισή της γενικώς έχουν γίνει κάποια σχόλια με το αν έχει κόψει τη μύτη της ή αν έχει κόψει το φρύδι της ή αν έχει κόψει το πηγούνι της επίσης. Υπάρχουν πράγματα τα οποία την έχουν ενοχλήσει και γενικώς επειδή μιλάμε για, ουσιαστικά μιλάμε για ένα δυναμικό comeback, έτσι. Δηλαδή το να ασχολούμαστε με την Αγγελική Ηλιάδη και λόγω του γάμου της. Και πολύ καλά κάνει η κοπέλα ό,τι και να κάνει και το δυνατό comeback και επειδή μιλάμε για μια ιστορία που μας είχε στεναχωρήσει όλους πάρα πολύ. Η ζωή συνεχίζεται και κάποια στιγμή η γυναίκα, μετά από πολύ καιρό κιόλας, έτσι, φυσικά και πρέπει να ασχοληθεί με τον εαυτό της και με το παιδάκι της και με τον νέο σύντροφό της. Μα και αυτή γι' αυτό ξεσπάει, γιατί σου λέει έχω περάσει διαπυρός και σιδήρου. Τώρα που είναι να ευτυχήσω να κάνω το γάμο μου με τον άνθρωπό μου, πάλι πέσατε να με φάτε. Συγγνώμη, τι έπρεπε να κάνει, να πάει να μονάσει. Όχι, αλλά ξέρεις τι θα έπρεπε να κάνει, να μην ασχολείται. Αυτό λέγε. Για ποιο λόγο να ασχοληθεί. Να σου πω τώρα, αν το είδες, υπάρχει και μία ιστορία με τον Νότι Σφαγκιανάκη. Κάποιοι είχαν μιλήσει άσχημα για τον Νότι Σφαγκιανάκη μέσα από το Twitter και την υπερασπίστηκε ο συναδελφό της. Ναι. Και έγινε και έτσι άρχισε να τα παίρνει πιο πολύ, ας πούμε, πέρα από τα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτές οι ιστορίες τώρα με τα Twitter και με τα Facebook είναι μια χαρά. Ο καθένας μπορεί να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Από εκεί και μετά όμως εκτιμώ ότι για να φτάσει σε σημείο η Ηλιάδη να γράψει τόσο άσχημα. Να μιλήσει άσχημα, ναι. Άσχημα, με τις να ταιριάζει γράψει τόσο άσχημα. Ακριβώς. Δεν κολλάει λίγο με την εικόνα της. Δηλαδή προσπαθεί και η Πατέλη και ο Τσούκας που έχουν αναλάβει την εικόνα της έτσι να την βγάλουν λίγο πιο να ξεφύγει λίγο από την λαϊκή της καταβολή και να μπει στην πρώτη κατηγορία, ας πούμε, των τραγουδιστριών. Και με αυτές τις αντιδράσεις μου δείχνει έναν άνθρωπο που είναι εξοργισμένος, αλλά και πάλι και εξοργισμένος να είσαι. Δεν γράφεις έτσι. Πάντως, δεν είσαι ο γείτονας. Εάν δεν ξέραμε ότι το προφίλ είναι αληθινό και είναι δικό της, εγώ θα πίστευα ότι είναι ψεύτικο, γιατί δεν μου ταιριάζει καθόλου με την κοπέλα αυτή όπως την έχουμε δει και αυτά, το στυλ της, να μιλάει έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι ότι δεν είναι κακό καμιά φορά να μας τη βαράει και να βρίζουμε. Ναι, αλλά να βρίζουμε. Μυρίζει κουρασμένος και καταπονημένος και ξέρεις πώς είναι. Να στο πρωί από τη δουλειά σου και να ακούς τα διάφορα. Εκεί είναι. Μπορεί είναι να η ώρα. Αντιδράσει περίεργα. Μήπως της έχουν γράψει Νάσο και κάτι πολύ πιο χοντρό, γιατί αυτά με τις πλαστικές και τις επιθέσεις που τις έκαναν. Πάντα η Αγγελική τα υπέμενε έτσι με στοικότητα. Τώρα, μήπως της έγραψαν κάτι πάρα πολύ, πολύ χοντρό και σου λέει εντάξει, μπάστα. Μήπως ήταν πιο προσωπικό. Ναι. Παιδιά, νομίζω ότι οριοθετεί με τον τρόπο που γράφει, οριοθετεί την ομάδα αυτών που ενδεχομένως να τις έχουν κάνει είτε κριτική, είτε έχουν βγάλει μια κακία, είτε όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, όπως το έλεγε ο Καρβέλα στην Παρασκευή. Νομίζω ότι το σημείο στο οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα και μιλάει για τα κομπλεξικά άτομα, αυτό. Ότι σε εσάς που επειδή είστε κομπλεξικά μικρόψυχα άτομα, γεμάτα κακία και ζήλια, και τρελαίνεστε όταν ο άλλος προσπαθεί, δουλεύει, γουστάρει αυτό που κάνει και ανταμείβεται με την αγάπη του κόσμου, έχω να πω ότι απλά σας γράφω στα αμελέτητα. Αμαύρη Νάσο μου. Παιδιά, τώρα τι να, δεν είπαμε κάτι κακό. Τι είναι από όπως και να έχει, καλό φάι ήταν και. Γιατί... Και βάζει και το τραγούδι της, έτσι. Επικοινωνιακά, συγγνώμη, Νικολέτα. Α, ναι. Βάζει και το μαγιά μου. Και το καλύτερο δεν είπες. Που είναι το νέο τραγούδι. Το μαγιά μου. Αυτά είναι. Έτσι. Και το μαγιά μου. Τι ωραία. Πάντως είδες, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αγγελική Ηλιάδη και θα την πω και λίγο μαγκάκι, γιατί ναι, μεν το έγραψε και ίσως και να τη πέσανε από πάνω οι δικοί της άνθρωποι που είναι μην ασχολείσαι και αυτά. Αλλά δεν το έχει σβήσει που έχει τη δυνατότητα στο Twitter να σβήσει το σχολείο σου. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω. Το έχει αφήσει εκεί. Το έχει αφήσει εκεί προφανώς για να συζητάμε εμείς τώρα, Νικολέτα μου. Λες εσύ γι' αυτό. Και έχει και το μαγκιά μου δίπλα για να ακούσουμε και το τραγουδάκι. Καλά, κοίταξε πάντα. Όταν βάζουν κάτι στο Twitter και στο Facebook, ξέρουν πολύ καλά ότι θα γίνει συζήτηση μετά. Αυτό είναι δεδομένο ότι το ξέρουμε. Ρε, παιδιά, εντάξει, το αλλιεύσαμε πρώτη στον gossip, το βγάλαμε το Σάββατο. Θέλω να σα πω ότι είχαμε πάρα πολλά σχόλια για το συγκεκριμένο θέμα. Πάρα πολλά. Υπήρχε δηλαδή κόσμο που ήταν μοιρασμένο. Άλλοι λέγανε μπράβο τη και μαγκιά τη, α πούμε, που αντιδρά
αυτόν τον τρόπο και επιτέλους βγάζει μια καθαρότητα και μια αλήθεια μιλώντας τη γλώσσα μας. Και κάποιοι άλλοι που είπαν αυτό που λέει η Νικολέτα, ότι δηλαδή δεν μπορώ να ταυτίσω αυτόν τον τρόπο αντίδρασης με την εικόνα αυτή τη συγκεκριμένη. Να σου πω ότι για τους άντρες είναι ωραίο που και που η γυναίκα να είναι εκεί. Α, όχι. Μεγάλο ψέμα. Αυτό κανείς άντρας δεν θέλει να ακούει τη γυναίκα του να βρίζει. Είπα που και που ήμουν σαφής. Πού και πού. Να σου. Ναι. Πειράζει που για το επόμενό σου θέμα έχω γελάσει πάρα πολύ, ντροπή μου. Όχι, και εγώ γελάω. Είναι αστείο. λοιπόν, και, μιλάμε και για πολύ γνωστή παρουσιάστρια. Μιλάμε που... για γνωστή παρουσιάστρια η οποία είναι μια κοπέλα που ασχολείται ο κόσμος μαζί της, θέλω να σας πω. Ναι. Δεν θα αγαπητό σας πω... πρόσωπο. Πολύ αγαπητό πρόσωπο. Αγαπητό όμορφη. Πρόσωπο, όμορφη. Ναι, όμορφη. Έχει επενδύσει στην τηλεοπτική της καριέρα, έχει επενδύσει στο κορμί της, έχει επενδύσει γενικότερα στην εικόνα της. Και βεβαίως να σας πω ότι είναι μια κοπέλα η οποία ό,τι ζει το ζει έντονα και με πάθος. Τόσο μεγάλο πάθος που η κοπέλα έχει βρει έναν επιχειρηματία εδώ και περίπου έναν χρόνο. Το αγόρι της, Το αγόρι της, ναι. Και είναι και γνωστό νομίζω, δεν είναι κρυφό. Και, συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Είναι και γνωστή η σχέση, δεν είναι κρυφή. Είναι γνωστή η σχέση. Τους έχουμε δει και μαζί σε περιοδικά. Τους έχουμε δει, βεβαίως. Η κοπέλα λοιπόν αυτή κάθε μέρα προσβάλλει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, το λέω ευγενικά. Αφυγατώνεται κάθε μέρα κάνοντας σεξ. Και κάνει σεξ κάθε βράδυ. Σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοιο ρυθμό που πραγματικά έχει κάνει εντύπωση όχι μόνο σε μένα, όχι ότι το ξέρω, απλά το διαπίστωσα, αλλά στους γείτονες, οι οποίοι γείτονες είναι ένα βήμα πριν πάνε στο αστυνομικό τμήμα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Απαπα! Μιλάμε τώρα ότι... Παιδιά, σύγχρονα το ζει. Μήπως οι γείτονες δεν κάνουν τίποτα και ζηλεύουν. Η μία παράμετρος. Ναι. Η δεύτερη, που ήταν και το καμπανάκι, ήταν αυτό. Δείτε το. Τι είναι αυτό. Παρακαλείτε, η κυρία που κάνει εντόνως αισθητή την παρουσία της κάθε βράδυ με το σεξουαλικό της ταπεραμέντο, να κατεβάσει τις εντάσεις της, γιατί κάποιοι προσπαθούν να διαβάσουν. Εμείς κάνουμε σεξ, αλλά δεν το μαθαίνω όλο το τετράγωνο. Ναι, αλλά τώρα, να σου πω, με το σημείωμα το έμαθα όλο το τετράγωνο. Συγγνώμη, λοιπόν, πού τις τα γραπτά μένουν. Παιδιά, να σας πω λίγο το story. Πού τις το άφησαν το σημείωμα. Υπάρχει δίπλα ακριβώς από το διαμέρισμα από την πόρτα που συζεί με τον καλό της. Υπάρχει ένας σαν πίνακας ανακοινώσεων, δεν έχετε δει. Που αφήνουν τα κοινόχρηστα. Λοιπόν, πήγανε ακριβώς, όχι κάτω στο ισόγειο. Υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες που σε κάθε διαμέρισμα έξω από την πόρτα έχει κάτι σαν για να αφήνουν κοινόχρηστα να. Ξέρεις, όχι στην είσοδο της κοπέλας. Κύριε παιδί μου, να βαθμολογούν τις επιδόσεις. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Ένικος της εβδομάδας, ο κύριος Στάρε. Όπως το υπάλληλος της εβδομάδας, ας πούμε. Νάσο, θες να μου πεις τώρα εσύ, και μιλάω πολύ σοβαρά και η ερώτηση απευθύνεται σε όλους. Εννοείται ότι είναι σοβαρή. Δεν σας έχει συμβεί να ακούτε γείτονες, γιατί μην μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Εννοείται. Εμείς ενός γείτονα θέλαμε να δώσουμε το όνομά του στον δρόμο. Δεν σου έχει συμβεί. Από εκεί σε ξενοδοχείο κοιμόμασταν. Εγώ όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα έμενα σε ένα δώμα και δίπλα ακριβώς ήταν ένα ζευγάρι το οποίο ήταν στα μέλια, ρε παιδί μου, και στα σιρόπια. Έφτασε σε σημείο να πάρω το χουλιάρα τον σεισμολόγο 4 ώρα το πρωί, γιατί ο τείχος που είχα το κεφάλι μου χτύπαγε τουκ. Αλήθεια, αλήθεια. Να μην προλάβω να κουνηθώ. Έπρεπε να γυρίσει το κρεβάτι ανάποδα. Και πήρα το χουλιάρα τον σεισμολόγο και του λέω: έχουμε σεισμό στην Αθήνα. Από το δαιμόνιο, το δημοσιογραφικό. Αγαπημένος! Καλή ώρα, Οικουμενίδη. Σας αγαπάμε, κύριε Σταρόπα. Είστε τεράστιος. Είναι το παιδί που... Ξέρετε τι. Κάνω φασαρία με την... Ξέρετε τι. Λέγαμε πριν για το Σάκη Ρουμπά πώς προστατεύει τις αμάστριές του. Είναι δυνατό, παιδιά, να έχεις ένα τέτοιο άντρα δίπλα και να μην λιώσεις την απόλυτη ασφάλεια. Δημήτρη, όπως έχεις καταλάβει, εδώ έχεις σταροβίτσες. Εννοείται. Θα καθίσω δίπλα στο παπούλια για να φαίνεται αδύνατος. Είναι η αποφασή. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σταρόβα, και θα μου πείτε την αλήθεια. Για ρωτήστε με. Εσάς σας έχει συμβεί ποτέ αυτό το περιστατικό? Να ακούτε από δίπλα ένα σπίτι διάφορα. Δεν μιλάω για σκυλάκια και γατάκια στους δρόμους. Το καλοκαίρι ειδικά, που είναι εποχή. Προσπαθούσα, έβαζα ποτήρια στα αυτά. Τίποτα. Ατυχήσατε. Έχω ένα περιστατικό τέτοιο, είναι πολύ αστείο. Πείτε το. Κάποια στιγμή έμενα στο Βέλγιο το 84-85 που δεν είχατε γεννηθεί όλοι, εκτός από το Στάθη. Λοιπόν, και μέναμε σε κάτι φλάτα, λένε οι Βέλγοι, είχε μια εξαρρόφη πολυκατοικία και ο κάθε όροφος είχε δύο διαμερίσματα. Οι μόνες ήταν ανύπαρκτοι, έτσι, δηλαδή τραβούσαν το καζανάκι από δίπλα και νόμιζα ότι κάποιος είχε μπει σπίτι. Δίπλα λοιπόν, εγώ έμενα στον έκτο και δίπλα μου μέναμε τρεις Άραβες.
Κάποια στιγμή πηγαίνω εγώ στο φούρνο και βλέπω αυτούς έρχονται με μια ψηλή Γερμανίδα. Ναι. Πάρα πολύ ψηλή, 2 μέτρα, με σημαίνει ο σκελετό της εποχής μας. Γυαλιά στρόγγυλα κτλ. Και μπαίνουν και όλοι μαζί τώρα είναι με την. Έπρεπε να το ηχογραφήσω αυτό. Γιατί έφαγαν το ψωμί μαζί. Τώρα. Δεν μπορώ να σου πω. Να. Τι θέμα είχατε πριν αυτό. Αράβικα. Και διάμεσα ακούγονται καυτοί. Γεια! Γεια! Άντε, κάντε μια διακοπή. Να βολευτούμε, δεν έχεις break. Καλά, έχω break. Απλώς πριν μου μπήκατε ξαφνικά, ήθελα να στάσω. Ήθελα έψαχνα να γράψω τελείω νεγουμενίδι. Εσάς έχουν αφήσει ποτέ σημείωμα. Σημείωμα. Γιατί στην παρουσιάστρια άφησαν σημείωμα. Ναι. Εσάς σας έχουν αφήσει ποτέ σημείωμα. Ναι, πού πάρκαρες ηλίθιε. Άντε, κουβαλώ και τον άλλο, ρε Νικολέτα. Κύριε Δημήτρη, μη φέρει, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, Νάσο μου, φιλά και πολλά. Είναι στον όγκο, Δημήτρη, φιλιά. Τα λέμε, τα σημείωμα, μου αρέσει που παραμένει στην οθόνη. Λοιπόν, όμως, εμείς δεν σας δίνουμε σημειώματα, σας δίνουμε κάτι άλλο σε χαρτί και μιλάμε για 500 ευρώ μετρητά, τα οποία σε λιγότερο από μία ώρα, σε περίπου 40 λεπτά, θα γίνουν δικά σας. Πάρτε τώρα το κινητό σας, γράψτε μη, αφήστε κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή στο 54990. Ή καλέστε από το σταθερό στο 9011 51 51 40, γιατί νομίζω ότι αυτά τα 500 ευρώ πρέπει να μπουν σε ένα σπίτι και κυρίως φυσικά που να τα έχει και ανάγκη. Λοιπόν, δεν θα πάμε σε διαφημίσεις. Α, όχι ακόμα. Καλά, παιδιά. Δεν θέλουμε να. Εδώ θα κάσω. Έχω βάλει εγώ τον άλλο. Τιμωρία. Θέλω να πάμε να δούμε κάτι. Μόνο που χρειαζόμαστε popcorn. Θα ξεκινήσει το βίντεο και φέρνουμε το popcorn. Κάτσε να στηριχτώ. Μικρό τραγούδι έγραψα, μικρό τραγούδι έγραψα, μικρό. Ευχαριστώ. Μήπως μπορείτε έτσι να πείτε κάτι από Λούτσιο Ντάλα. Την Ντάλα μεσημέρι. Είναι θεός, είναι θεός. Τραγουδοποιός, ηθοποιός, μάγειρας, καλοφαγάς, ραδιοφωνικός παραγωγός. Όλα αυτά ο Δημήτρης Ταρόβας. Μα πάνω απ' όλα είναι μουσικός. Ένας ακούραστος και ασυμβίβαστος ροκάς. Που μέσα από τα τραγούδια του σκορπίζει γέλιο και κάνει σάτυρα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Από μικρός ξόδευε την ενέργειά του σε διάφορα πράγματα. Ενώ όσο και αν ακούγεται περίεργο, στην εφηβεία του είχε ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Ήταν ακοντιστής. Τώρα που είπες γούμενες, πώς πάτε με την κούα. Μη λες αυτό το όνομα, μη έρχεται αναγούα. Με λέει για να 20, πότε θα γίνω μάνα. Και να χαλάς το σώμα σου να γίνεις απακλάνα. Χαλά! Η καριέρα του όμως απογειώθηκε με τον Λάκη Λαζόπουλο και τους 10 μικρούς Μίτσους. Εκεί υποδίθηκε έναν χαλαρό Θεσσαλονικιό. Ο Δαλάι Λάμα Θεσσαλονικιός είναι. Τι είναι ο Δαλάι Λάμα, ρε. Σοβαρά, μιλάς. Το Χορτιάτη, ο Δαλαμαίδης. Είχε πάει μικρό στο Θιβέτ και μόλις έφτασε στην κορυφή, κοιτάει κάτω και λέει: δεν πάω πουθενά. Και άραξε. Και τώρα πάνε κόσμος για πάνω και το ρωτάει: ποιο το νόημα της ζωής. Και τι τους λέει. Μη κουνιάζεται καθόλου. Αράχτε. Είναι η ψυχή της παρέας, μοναδικός με ανεπανάληπτο χιούμορ. Η καριέρα του ξεκινά ως κιθαρίστας, ενώ αργότερα έγινε βασικός στέλεχος στους Άγαμους Θήτες, με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη και τον Θοδωρή Αθερίδη. Ακόμα, άμον κατηβαίνει το σύντον, θα έφταμε ένα χρονικό πισωγύρισμα. Το θα έφταμε. Ένα φλασπακ. Με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο του Ράδιο Αρβίλα έκανε και εκπομπή μαγειρικής στην κρατική τηλεόραση, τον Νηστικό Αρκούδι. Ωραία, Στάθη μου. Τώρα μην πεις ότι αυτό δεν τρώγεται. Μάλλον τρώγεται χωρίς ψωμί. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του ήταν στο σίριαλ «Πίσω στο σπίτι». Ήτανε το σοκ μεγάλο. Πώς το πει το σοκ, είναι θεός. Χάσα το μπούσουλα και το μεντίο ρωτάω. Τι να κάνω, Ούρσουλα. Ούρσουλα, είναι θεός. Όσο για την εμφάνισή του, είναι αρκετά συμβιβασμένος με την εικόνα του και όπως έχει πει, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να αδυνατήσει. Έχω πάθει ποιότητα. Έχω πάθει ποιότητα. Μπράβο. Μπράβο. Έχετε κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα και τα έχετε κάνει όλα καλά. Πόσο ταλέντα έχετε. Πραγματικά. Σε εμάς μιλάτε. Σε εσάς μιλάω. Κανένα ταλέντο δεν έχω, απλά επειδή είναι το επίπεδο χαμηλό, εκμεταλλεύομαι την κατάσταση. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι, μπορεί. Αυτό έχει ένα τίμημα, ξέρεις, και δεν γίνεσαι πραγματικά καλός με αυστηρό κριτήριο σε κάτι, εάν δεν απομονωθείς εκεί και δεν
επικεντρωθεί προ τώρα και ασχολείσαι μόνο με αυτό. Δηλαδή, αυτοί που είναι κορυφαίοι στο είδο δεν κάνουν τίποτα άλλο. 80% κάνουν αυτό. Εγώ από πάντα ήμουν έτσι. Μια με το ένα, μια με το πολυτεχνίτης, άλλο. Ναι, αυτή η πολυχρωμία στάθη μου. Με μ' άρεσε από μικρό. Τι ήθελε όμω να κάνει αυτό που πραγματικά ήθελε. Τίποτε. Πολύ ωραία δουλειά. Τίποτε. Θέλετε να κάθεστε πάνω στο μπαλκόνι με τα πόδια ψηλά να πίνετε. Όχι τόσο. Χαλαρά. Υπερβολή ήταν αυτό. Αλλά γενικώ η δουλειά είναι. Δεν γεννήθηκε ο άνθρωπος για να δουλεύει, απόδειξε ότι τον κουράζει η δουλειά. Δεν είναι. Εκτός αν κάνεις όπως εσείς που είστε προνομιούς και εγώ μαζί, κάνω μια δουλειά που μας αρέσει. Το συνδυάζεις, ας πούμε, και με. Φαντάζομαι να σε ένα γραφείο τώρα 30 χρόνια, ας πούμε, και να κάνεις το ίδιο πράγμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι κάπως. Είναι κάπως, αλλά εύχομαι και θέλω να ελπίζω ότι ίσως υπάρχουν και άνθρωποι που του αρέσουν να το κάνουν. Λοιπόν, αυτό. Έχω νέο. Τι, άσχετα. Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που βλέπει το πρόγραμμα του Άλτερ. Όλοι οι άλλοι βλέπουν έτσι τέτοιο. Ντροπή μα, βέβαια. Εντάξει, από την μια πλευρά, δεν ξεστευόμαστε φυσικά. Ούτως ή άλλως, αυτά τα ανέκδοτα του Τσακ Νόρις είναι διεθνούς φήμες. Είναι και σουρεαλιστικά. Εντάξει, επειδή είναι. Πώς το λένε. Είναι το αντικείμενό σας, γι' αυτό το είπα. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά σας βρίσκω. Παρόλα τα κιλά και την ηλικία. Καλά, ναι. Θέλω να μου πείτε πρώτα απ' όλα πόσο ωραία περνάτε στην ακτή Πειραιώς και πόσο καλά θα περάσουμε αν έρθουμε κι εμείς. Όχι, όχι, θα, θα πούμε μέρα συγκεκριμένη. Συγκεκριμένη. Ναι. Το Σάββατο θα είμαστε εκεί. Ναι. Κανονίστε. Ευχαριστώ. Ναι. Αυτό είναι η πέμπτη χρονιά είναι τώρα. Με ελαφρές παραλλαγές. Ξεκίνησε με τον Μπουλά, τον Ζουγανέλη, τον Μαχαιρίτσα και την. Ραλία Χριστίδου, αν θυμάμαι καλά τότε. Ήταν την τρίτη χρονιά. Την τρίτη. Και την Τάνια Τζανακλείδου. Η Τάνια, μετά έφυγε η Τάνια, πήγε ο Κωνσταντίνου κι εγώ. Φύγαμε εμείς με τον Λαβρέντι, πήρανε τον Καλυβάτσι με το. Θηβαίο. Με τη Χριστίδου και το Θηβαίο. Πέρσι ήταν με το Στόκα. Και μετά και φέτος είναι. Όποτε έχει φέτος κουλτούρα, δεν συμμετέχει. Έχω παρατηρήσει. Όποτε έχει κουλτούρα, δεν συμμετέχει. Ναι, ναι, αυτό παρατηρεί. Έχω πάθει ποιότητα. Η νέα είσοδο είναι ο Πασχαλίδης φέτος. Ο Πασχαλίδης και ο Κούτρας, ο Γιάννης. Άρα είναι λοιπόν ο Μαχαιρίτσας, ο Ζουγανέλης, ο Μπουλάς, γιατί είναι και. Είναι λίγο παπάρες αυτοί, άμα δεν του αναφέρει. Δεν μα υπάρχει συγκεκριμένη σειρά που πρέπει να πει τα ονόματα, γιατί υπάρχουν αυτές τις εξαιρέσεις. Ναι, είναι ο Μαχαιρίτσας. Μπράβο, ναι. Ο Ζουγανέλης, ο Μπουλάς, ο Γιάννης Κούτρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης και εγώ. Από Ευγένεια, βάζω τον αυτόν τελευταίο. Θέλετε να μας πείτε το πιο ωραίο σχόλιο που ακούσατε, το πιο χιουμοριστικό, δεν ξέρω. Όταν ήσασταν πάνω στην πίστα, κάτι που ακούσατε κάποια στιγμή και σοκαριστήκατε. Γιατί δεν σας βλέπω για άνθρωπο να σοκάρεστε εύκολα. Όχι, ναι. Ναι. Κάτι όμως που σας σόκαρε. Το πιο ενδιαφέρον ήταν όχι με τη συγκεκριμένη παράσταση, με τους Άγαμους. Mm-hmm. Που ήταν μια κυρία που ήρθε και μας είπε στον δρόμο με τον Ηρακλή, πήραμε ένα καφέ και είπε ότι είχε έρθει σε μια παράσταση των Αγάμων, όπου είχε χάσει ένα πολύ κοντινό της πρόσωπο και ήταν, σκεφτόταν σοβαρά να το. Τι λέμε μεσημεριάτικα. Τέλος πάντων, να αυτοκτονήσει ρε παιδί μου και την επηρεάσαμε θετικά. Καλό. Και αισθάνθηκα έτσι πολύ, αυτό ήταν το πιο. Τώρα τα άλλα είναι κλασικά ρε παιδί μου. Θα σας ρωτήσω κάτι. Είσαι σεξ σύμβολο, έρχονται, πετάνε τα εσώρουχά τους, αγκαλιάζουν. Που οι γυναίκες είναι εγκεφαλικά καταστραμμένες. Ναι. Όταν, όσο ήμουν αδύνατος, νέος και ελεύθερος, τίποτα. Τίποτα. Να παντρευτείς, να κάνεις παιδί, αυτό που το να παχύνεις. Αυτό που το πάτε με τη Βέρα. Τελικά έχουν δίκιο για τη Βέρα, ότι είναι πολύ γοητευτική. Τραβάει η Βέρα πολύ. Ξέρω ότι την αγοράζουμε όλοι από μια Βέρα να δούμε. Λένε ότι ένας άντρας που μπορεί να πάει, πηγαίνει βόλτα το μωράκι του να έχει σκυλάκι, είναι παγίδα. Κοίταξε, ποια είναι το, ακούστε φίλε, πού τα λέω. Εκεί, είναι ένα παρακαλώ. Λοιπόν, Λαμπραντόρ. Αυτά θέλω να μάθω. Παιδότοποι. Πας στον παιδότοπο γιατί όλες οι μαμάδες είναι φρέσκες μαμάδες, δεν έχουν λεφτά. Σας τα λέω τώρα, είναι από τη ζωή βγαλμένα. Τι άλλο. Μόνο Λαμπραντόρ. Κάποια άλλη ράτσα. Γενικώς, κάνα Bob Dale, τέτοια αυτά τα μικρά. Παιδάκι μαζί, παιδάκι, ένα παιδάκι ιδανικό, ας πούμε. Δικό σας είναι τι έκτακτο. Και με το σκυλί πάλι τα ίδια. Επειδή μιλάμε πριν για σεξ σύμπολ και όλα αυτά, έχετε έχει ποτέ κάποια θαυμάστρια να έρθει στο καμαρίνι σας, να ανοίξει την πόρτα, να σας κοιτάξει βαθιά στα μάτια, να κλείσει την πόρτα πίσω της και να σας ζητήσει κάτι. Ναι, ο Στέλιος. Και. Τι συνέβη με το παλιό τη μας. Τίποτα. Σημειώματα πήραμε να κάρω. Και εμείς, αλλά δεν φωνάζουμε και τέτοιο. Να υποθέσω ότι σας έχουν προτείνει και γυμνή φωτογράφηση. Έχω κάνει. Έχετε κάνει. Και δεν το. Ο γυμνή, εντάξει. Έχω κάνει φωτογράφηση, αλλά δεν δηλαδή τώρα. Έτσι, στο Playboy με ένα κίτρινο μαγιό. Αλήθεια. Πότε. Εντάξει, δεν ήμουν έτσι, αλλά ποτέ δεν ήμουν δυνατό. Το κίτρινο μαγιό Λεοπάρτε. Ξέρω εγώ πρέπει να το βρούμε. Το ξέρω εγώ. Μέχρι μια δεκαετία θα έχει σίγουρα. Έχετε κάνει Playboy, φοβερό.
Άκου να δεις. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Όταν δεν είσαστε στο κέντρο μαζί με τους εξαίρετους συναδέλφους σας και όλα αυτά, γενικότερα είσαστε άνθρωπος που ανοίγετε τη τηλεόραση και αν την ανοίγετε, τι θα προτιμήσετε να δείτε? Είμαι άνθρωπος που δεν την κλείνει ποτέ. Μάλιστα. Την έχετε όμως για φως ή για να βλέπετε? Όχι, για να βλέπω. Συγγνώμη, έχω πάρει σε διακοπές που ξέρω, ήξερα ότι δεν έχει σήμα. Και είπα ότι αγόρασα μια τηλεόραση έτσι για να έχει το χιόνι, ας πούμε, αυτό. Μπορούσα να κοιμηθώ. Και βλέπω ό,τι φανταστείς. Αγαπημένο τηλεοπτικό σας πρόσωπο θέλω να μου πείτε. Που όταν τον πετύχετε ή την πετύχετε, δεν θα αλλάξετε κανάλι. Είτε είναι παρουσιάστρια, είτε είναι ηθοποιός. Τι να πάμε τώρα στον αντίποδο, δηλαδή αυτός που μας κάνει και την κλείνει με τηλεόραση. Ένα μεγάλο μας ορίζει. Ο Τζέιμι Όλιβερ. Μ' αρέσει πολύ, έχω κατεβάσει τα πάντα. Ο συνάδελφος. Και που κλείνω την τηλεόραση. Ένα μωρό, μ' αρέσει. Από διαστροφή τώρα τα βλέπω. Συνειδητοποιημένο. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τι μου γίνεται, αλλά δεν είμαι από αυτούς που το έχω πάθει ποιότητα. Είναι μεταφορικά το λέω. Δεν ήμουν ποτέ έτσι να φορίζω πράγματα. Όχι. Θα ήταν και αστείο κιόλας να κατηγορώ την τηλεόραση ενώ δούλευα, ας πούμε, εκεί. Δεν είναι κάπως αυτό. Υπάρχουν πολλοί όμως που το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, να κάνω. Τι είναι, για λατζί, αριστεριστές. Σωστό. Εγώ και βάζω και κάτι άλλο το οποίο δεν κάνω να το πω. Μην το πω. Του όλου. Α πούμε, για λατζί, αριστεριστές του όλου. Μάλιστα. Εσείς επειδή γενικά είστε έτσι και φάτος άνθρωπος πολύ. Πάρα πολύ. Θα πηγαίνατε σε κάποια μουσική σκηνή να βιβλεβείτε όταν θα διασκεδάζετε όπως έκανε ο Αντώνης Κανάκης, πονεύει και στο Ρουβά και τα Σπασόλα. Έχετε πάει? Όχι. Ναι, εντάξει, πάω, αλλά. Ανεβαίνετε πάνω, παίρνετε το μικρόφωνο, όχι, το βγάτε. Όχι, όχι. Ποτέ, ντρέπομαι. Στο Σάκη Ρουβά έχετε πάει? Όχι. Ντρέπεστε. Όχι. Όχι. Δεν, πάει, δεν έχετε πάει στο Σάκη Ρουβά? Δεν έχω πάει. Αυτό σε κέρδη. Γιατί να πάω εγώ? Σωστό. Υπάρχει ένα δίκιο. Θα κανονίσουμε. Θα τα κανονίσουμε αυτά. Όπως δεν έχω... αν το ξέραμε, θα σας πέραμε μαζί μας την Παρασκευή πρώτα απ' όλα. Αυτή είναι μια κόντρα που έχω από τον Ηρακλή. Δεν έχω δει την πολιτική κουζίνα. Γιατί δεν έχει. Λέει, δεν θα δει την πολιτική κουζίνα, δεν θα δει το ωρό 20. Τι το στάκαμα, ξέρω εγώ που είχα πέσει. Το άλλο το έχει και δεν έχει δει κανένα τι ταινίε του άλλου. Από την άλλη, είμαι σίγουρη, αλλά δεν θέλω να μου το απάντησετε τώρα, ότι σίγουρα σας έχει γίνει πρόταση να συμμετάσχετε είτε σε Dancing with the Stars είτε σε Just the Two of Us. Δεν σας γίνει ποτέ πρόταση? Τι να πάω, χορέψω εγώ? Ναι. Σε τρελή, εγώ λαχανιάζω ακίνητο. Δεν μπορώ. Το λέω γιατί είστε πολύ αγαπητό πρόσωπο, γι' αυτό. Ναι, αυτό είναι μια τεράστια. Ένα ένιγμα, δεν ξέρω. Με βοηθήσει, ρε Στάθη. Ναι, αλλά δεν μου δίνει κανένα καμιά εκπομπή. Γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε, ας πούμε, στο. Εσείς. Τι γίνεται, ναι. Δεν έκανε τη μαγειρική. Μαγειρική. Δεν ξέρω. Ταξιδεύα, τι δεν ξέρετε. Φοβερή εκπομπή. Γιατί δεν κάνουμε μια τέτοια αφού όλοι μα αγαπάνε? Λύστε μου την απορία. Όσοι αγαπάνε πολύ δεν κάνουμε. Μα είστε λίγο πιο αγαπητό από 15 μέχρι 75. Αν είσαι πολύ αγαπητό, δεν κάνουμε. Αυτό που λέτε τώρα είναι μεγάλο θέμα. Τι γίνεται, είναι 10 άνθρωποι, το ίδιο γίνεται και στην πολιτική. Που μένονται εκεί τα κανάλια, να πούμε, τα λιμένονται μάλλον. Μακάρα μπορούσα να σου δώσω εγώ την απάντηση ή κάποιο από εδώ. Αλλά γιατί πε, κάνε την υπερβολή. Είναι αλήθεια, έτσι είναι όπως το λέω. Τι φοβάσαι, μην χάσει τη δουλειά σου, έχουμε άκρη. Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου. Δεν φοβάμαι καθόλου. Δεν το όλο. Ναι, δεν μπορώ αυτό. Το ήθελα να τη μου πει. Αλλά αυτό που λέτε είναι τεράστιο το θέμα. Ότι όντω βλέπουμε και κόσμο και ηθοποιού και παρουσιαστέ και τραγουδιστέ. Μου θυμίζει όταν είχα πρωτοπάρει, με συγχωρήσει που σε διακόπτω. Δορυφορική και ρέα για πρώτη φορά. Και έβλεπα TV Πολώνια. TV Πολώνια 1, TV Πολώνια 2, TV Πολώνια 3. Όπου ήταν όλες οι ταινίες και όλες οι εκπομπές είχαν τον ίδιο τύπο, ο οποίος έκανε μεταγλώτηση στα τρία κανάλια, η ίδια φωνή σε όλες τις ταινίες. Άρα λέτε ότι ανακυκλώνονται οι ίδιοι παρουσιαστές, οι ίδιοι ηθοποιοί, τα ίδια πράγματα. Άρα η ελληνική τηλεόραση είναι στο πολωνικό μοντέλο. Εντελώς. Πολωνία 1-2. Έχει άδικο. Από την πολιτική το δανειστήκαμε που κάνανε βόλτα και 10 άνθρωποι. Και αλλάζαν τα υπουργεία, αυτό είναι. Έτσι έχουμε μάθει. Δηλαδή όταν παίρνει ένα υπουργείο στην Ελλάδα και αποτυχάνει. Η κύρωση είναι αυτή. Η ποινή σου ότι παίρνει ένα άλλο υπουργείο. Ναι. Για να δοκιμάσει. Ναι, είχα να καταγγείλω. Θα πούμε αστεία τώρα. Όχι, να πούμε μοναστεία, θα λέμε τα πάντα. Εγώ κάτι άλλο θέλω να σα ρωτήσω. Να σα μιλάω στον ελληνικό πρώτα απ' όλα. Έχει σπαστά νεύρα. Έχει τύχει ποτέ να έρθει μια γυναίκα να ζητήσει τη βοήθειά σου στον δρόμο, να πάει κάπως, ας πούμε, να τη κλέψει το τσαντάκι και να πει να τρέξει εσά και να την προστατέψετε γιατί έχετε κάνει γι' αυτό? Έχει συμβεί. Βεβαίω. Θέλω να μου το περιγράψει. Θα σου πω. Μήπως είναι κοντά οι διαφημίσεις, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Όχι. Δεν ξέρω, φταίω εγώ. Μάλλον λοιπόν, όχι, ξέρεις τι θέλω να κάνουμε. Τι? Θέλω να πάμε να δούμε τι ακριβώς έκανε ο Σάκης Ρουβάς που προστάτεψε μία θαυμάστρια. Να μας πεις μετά την ιστορία σου για να υπάρχει και μέτρο σύγκρισης. Okay. Να δούμε τι κάνει ο Σάκης και τι κάνει ο Δημήτρης Σταρόβας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι είδαμε εμείς
στα μάτια μας, μπροστά. Α, σε πολύ μπροστά. Ήταν πολύ μπροστά στα μάτια μας όμως, καταλαβαίνεις. Και ταραχτήκαμε λίγο βραδιάτικα, Παρασκευή. Λιγάκι, Ιωάννα με σκούνταγε από δίπλα. Δηλαδή, ταραχτήκαμε λιγάκι. Τη ζήλεψα. Ναι. Θα το έκανες ποτέ εσύ αυτό? Όχι. Εσύ, Ολγίνα? Θα το έκανα. Κι εγώ θα το έκανα. Παιδιά, εμείς τον είδαμε στο καμαρίνι μετά. Η κοπελίτσα. Τι έγινε, αγάπη μου? Είδαμε, αλλά εκείνη τη στιγμή που τη βλέπεις, δεν λες να είναι το τραπάνω. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Α, το βλέπω μαζί. Τώρα. Όχι. Όχι. Καράτε χίαρ. Α, ωραία. Καράτε χίαρ. Αυτό είναι. Δηλαδή, λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Είναι λοιπόν ο Σάκης Ρουβάς, Δημήτρη μου, εκεί που κάθεται και ερμηνεύει και αυτά. Έρχεται το κοριτσάκι εκεί. Ορμάει. Μπορείς να σηκωθείς λίγο να κάνεις το Σάκη. Να, αυτά δεν μπορώ. Δημήτρη μου, σήκω, σήκω. Για να γίνει σωστά. Έλα, έλα, έλα. Και έρχεται και γραπώνεται. Για να μαγκαλιάσεις που θα δείτε όλα τα κοριτσάκια. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Έρχεται λοιπόν και γραμπώνεται. Ναι, αλλά κάντε καλά όμως. Όχι, δεν το κάνω. Δεν μπορεί, δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Κανονικότητα, μην αναζητήσει καθόλου. Λοιπόν, δεν το κάνω. Λοιπόν, που τρέχουν. Δηλαδή θα είναι Σάκης, δεν θα είναι. Και μένει εκεί και γραμπώνεται. Έρχεται ο άνθρωπος. Ο υπεύθυνος ασφαλείας και τη λέει. Ξέρετε. Να την τραβήξετε, δεν μπορεί ο Σάκης να το. Εγώ είχα κάνει κάστινγκ για τον πορτιέρι, δεν θέλω να το πω. Κάτω τον υπεύθυνο. Θέλω να μου πει τώρα εσύ ότι. Άστινα. Θα πάω εγώ τώρα, παιδιά, με υπεύθυνο. Άστινα εδώ. Εντάξει. Έρχεται υπεύθυνο. Αγκάλιασε τον παιδί μου. Περίμενα την αρχή. Ότι δεν θέλω εγώ να φύγει. Αυτό θα θέλω να με τραβήξει. Ναι, εσύ, αλλά το αγκαλιάσει καλά. Όχι σώτο. Δεν μπορεί, μωρή κοπέλα. Δημήτρη μου. Ό,τι μπορεί. Επειδή δεν έχει πάει Σάκη, δεν βοηθάει. Αυτέ τι κάνουν. Δεν βοηθάει. Μία ώρα μιλάει, δεν βλέπω δράση, παιδί μου. Είναι ολολόγια. Είσαι ολολόγια, δράση θέλω. Ναι, τι κάνω, τρέχω κατευθείαν. Θα φύγει ο Σάκης. Θα φύγει ο Σάκης. Ξεκινάει κανένα λεπτό, παίζει. Άλλα! Φύγε, μ' αρέσει, φύγε. Το κάνω σλόμος. Δεν φεύγει αυτή. Όχι! Εντάξει. Κατάλαβες, Δημήτρη μου. Τι λέει ο Σάκης, όχι. Αφήστε το εδώ το κορίτσι. Θέλω να σας πω ότι... Προστασία που είναι, δεν κατάλαβα. Προστασία, δεν κατέληξε. Θέλω να σας πω ότι αυτό που είπε η Ιωάννα μου, γιατί το βλέπαμε εμείς, όχι απλώς τον είχα γραπώσει. Μου έδωσε και αυτή αγγυλωμένη, είχε αγγυλωθεί πάνω. Αγγυλωθεί. Πιστεύω ότι 10 να πηγαίνανε, θα μπορούσαν να την τραβήξουν. Όχι, αλήθεια. Πολλά μπράβο της, μπράβο της. Μπράβο της. Να σου πω κεφαλοκλείδωμα, θα λέγεται. Κεφαλοκλείδωμα, αλλά το καλύτερο που δεν προσέξατε στο βίντεο, για να δείτε πόσο μεγάλη αίσθηση του χιούμορ έχει ο Σάκης Ρουβάς, είναι ότι σηκώθηκε νεαρός από τραπέζι και πήγε και τους πιάνει από πίσω, αν το προχωρήσετε, λιτά το. Και κάνει πλάκα, γιατί στην ουσία
γελάει με αυτό που γίνεται που κάνουν οι κοπέλες. Μα θα το βάλει και στο βιογραφικό της η κοπέλα αυτό. Τι θα πει. Ότι τα έβαλα με την ασφάλεια του Σάκη. Ναι. Η οποία βέβαια τον φίλησε και στο στόμα, έχω να σας πω. Εντάξει, πλησίασε πολύ, ρε παιδί. Εσένα δεν σου κάνω τέτοια. Έλειωνε το κομμάτι, έλειωνε. Κάτσε, το Δημήτρη, οι γυναίκες από τις γυναίκες κάνουν τέτοια. Ναι. Για πες Δημήτρη. Κάτι κατεστραμμένες, κάτι που 45. Έλα, ρε. Όχι, είναι ενοχλητικό αυτό, είναι υπομονητικός ο ρούβας. Οφείλουμε να ομολογήσουμε. Τι, σου έχει πάει τα νεύρα. Δεν το, όχι. Ναι. Ναι. Το να είναι τώρα είναι κάπως ρε παιδί. Ναι. Σε πονάει, ας πούμε, ότι έχει τις θαυμάστρες αυτές τις νεαρές. Όχι. Γιατί χαλάει τώρα, παιδί, είναι γιατί δεν μου έχει. Και αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ο Δημήτρης έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί αλλά δεν το κάνει. Δηλαδή, οι περισσότεροι φαντάζομαι κάποια στιγμή θα λέγανε άντε. Ναι, παιδί, ναι. Ενώ ο Σάκης όχι. Ναι. Ναι. Όχι. Είναι προς τιμήν του. Και αν έβγαινα πέτρι θα σταμάσεις πάνω, έτσι. Και με όλες, αυτή φωτογραφία, τσαγκάλιασε. Ναι, παιδιά, η κοπέλα φαίνεται πάντως ότι πονούσε, πονάει. Ναι, πονάει ναι. Και το Σάκη. Είναι... Και πονάει και ο Σάκης, άμα τον πατούσε και όλα. Ναι, αλλά ο Σάκης κύριος. Ναι, θέλω να σας πω, επειδή εγώ είμαι μεγάλη φαν και πήγαινα και πέρυσι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, ναι. Ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικά. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Είναι όλη του η ζωή του, σαν έχει τύχει, παιδιά, έχει τύχει πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, που ήταν με την Άννα Βύση στο ίδιο μαγαζί, στο φινάλε, στην τελευταία νύχτα του μαγαζιού. Είχαν αφήσει τον κόσμο να ανέβει και να μείνει πάνω στη σκηνή. Γιατί δεν καταλαβαίνατε από πού έμπαινε. Από πού μπαίνανε. Θυμάσαι έτσι. Την εποχή που κατέβαινε ο Ρουβάς με κάτι φτερά, που ήταν η μεγάλη επιτυχία τότε. Ναι. Θέλω να μου σχολιάσει αυτή την εποχή ο Δημήτρης Σαρόβας, σε παρακαλώ. Δεν τα πρόλαβα. Πήγαιναν και τον τραβούσαν πριν κατέβει ο άνθρωπος με τα φτερά. Πανικός. Και να πούμε πόσο γλυκός ήταν που μας υποδέχτηκε στο καμαρίνι του. Όλους μας, όλη την παρέα του με την Star. Στο είπα. Είδαμε και τον Ονειράμα. Οι οποίοι τι ακούγανε, παιδιά, οι Ονειράμα που τους εκτίμησα πάρα πολύ γι' αυτό. Τι ακούγανε μέσα στο καμαρίνο όταν μπήκαμε. Τζαζ μουσική. Τζαζ μουσική και τρώγανε τυράκια. Μα σε χαλάρε. Άκου τώρα περιγραφή. Τρώγανε τυράκια. Δηλαδή αυτό καταξιώνει τον καλλιτέχνη. Δημήτρη μου, επειδή όμως καλή Ονειράμα για τη νέα γενιά και ειδικά από το 2000 και μετά, αλλά εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, έχω ένα πολύ ροκ τύπο στην παρέα μας σήμερα έχουμε, τον Δημήτρη Σταρόβα. Και θέλω εκτενέστερα στη συνέχεια να μιλήσουμε και για το ροκ, όχι το ροκ τόσο σαν μουσική, όσο σαν τρόπο ζωής. Που είναι κάτι που πολύ μας αρέσει και αν το κάνει κάποιος και σωστά και ζει με αυτόν τον τρόπο, επιβιώνει και τίποτα δεν... Δεν σε ρίχνει τίποτα που λέμε. Ναι. Δημήτρη μου. Δεν έχει ακουστεί. Φαίνεται άλλωστε. Τι πατάω, θα σου πω τώρα τι πατάω. Λοιπόν, περιμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις για τον αγαπημένο μας Δημήτρη Σταρόβα τώρα στο Facebook, όπου και θα του τις θέσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά ωστόσο, επειδή ο χρόνος τρέχει και τρέχει επικίνδυνα. Α, είσαι συνδεδεμένη. Εγώ νόμιζα είναι για λατζή αυτό. Κανονικά. Όχι, αφού γράφει και εσένα. Ναι. Τώρα θα τα διαβάσει μετά. Τι θες, πες μου. Τι λέει. Λέει, θέλω το Σταρόβα για μια καμπάνια που ετοιμάζω, μοντέλο. Ναι, για παχουλές. Άμα να στείλω στον Παπαστρατή, πού είναι, στον Παπαστρατή μου τον αγαπημένο, φιλιά πολλά, στη Μυτιλίνη. Α, ναι, μόμπελα. Πώς λέει και μήνυμα, να σου πω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά και πολλά άλλα μέσα μετά τις διαφημίσεις, αλλά στο σημείο αυτό εγώ, επειδή ο χρόνος κυλάει και κυλάει επικίνδυνα, θέλω πάρα πολύ τα 500 αυτά ευρώ να τα κερδίσει κάποιος από εσάς που τα έχει ανάγκη ή εκτός και και τυχερός. Γιατί λένε Δημήτρη μου, τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Συνήθως. Ναι, κάτι συμβαίνει με αυτό. Κάτι συμβαίνει με αυτό. Θα στολίσω και αυτό μετά και αυτή την απορία. Θα μου λύσεις και αυτό το μεγάλο ερώτημα. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Τέλεια, Δημήτρη μου. Λοιπόν, 15 λεπτά μείνανε μη κενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54990 ή καλέστε από το σταθερό στο 9011-51-51-40 για να κερδίσετε αυτά τα 500 ευρώ που σίγουρα κάπου θα είχατε να τα δώσετε ή να τα κρατήσετε. Ό,τι θέλετε εσείς θα τα κάνετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστροφή εδώ σε πολύ λίγο με περισσότερο Δημήτρη Σταρόβα φυσικά. Κι είναι μύθος, είναι μύθος. Το δάση τρίχο μου στήθος. Είναι μύθος, είναι μύθος. Τι έχω γράψει. Κλασικά το κομμάτι. Έτσι κουφάθηκε από εδώ. Από μικρός φαινόμουν πως θα γινόμουν μάγκας, μα τελικά από τη μαγιά πήχα παρασάγκας. Είναι σκυλάδικα για σκύλους με πανεπιστημιακές περγαμηνές. Δημήτρη μου, εδώ μας λέει η Μέρη Καταγιάννη στο Twitter ότι ο Σταρόβας είναι πολύ σεξι, λένε νεαρές δίπλα μου. Και γιατί να το κρύψαμε ένα άλλο. Δεν έχει αναφέρει την ηλικία για να πει πόσο είναι νεαρές δίπλα. Με λίγη φαντασία μπορεί να γίνει και αυτό. Λοιπόν, ζητάει ο κόσμος και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό, την ιστορία σου με τη θαυμάστρια που ζήτησε τη βοήθειά σου και πώς την προστάτευσες. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά χρόνια και ήταν στην οδό προξένου Κορομιλά στη Θεσσαλονίκη.
Και περπατάω, εγώ τώρα έφυγα από ένα μπαράκι εκεί πέρα που πηγαίναμε τότε μικρή. Και βλέπω ένα τον Μπιάνκι να κουνιέται αυτοκίνητο. Και είναι ένας τύπος ο οποίος δέρνει μια κοπέλα. Μέσα στο αυτοκίνητο. Πάκι, ούτε με τον πιάνω εγώ, τι κάνεις, μαλάκα το κορίτσι. Με συγχωρείτε. Και βγαίνει αυτή. Καλά του πες. Βγαίνει παιδιά και με έχει σακατέψει. Τι κάνεις το μωρό μου, πάκι. Ποιος αυτή. Ναι, πήγα την προστατεύσω. Ατάθελε ο... Και τότε λέω κάτι δεν πάει καλά με τους λίγους. Συγγνώμη, τι είναι σαν αυτός αμερικάνικες ταινίες που λέει όχι είναι καλός άνθρωπος, μην τον... Παιδιά, δηλαδή έτρωγε το ξύλο της αρκούδας, πήγα να την βοηθήσω και βγαίνει. Τι πάκο μωρό μου. Καθένας τι γούστα έχει, τελικά. Πού να το φανταστείς όμως. Πού είμαστε με τα καλά. Ωστόσο, εσείς όταν κινδυνεύει μια γυναίκα, καλό θα είναι να προσφέρετε πάλι τις υπηρεσίες σας. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Δημήτρη μου, θέλω κόρη δεν έχεις, συγγνώμη, κόρη δεν έχεις, κάνω λάθος. Ναι, νιώθω ενοχές. Γι' αυτό. Να δούμε ποιον θα καταστρέψει αυτή. Θα είστε κακός πεθερός, εντελώς. Όχι. Πώς θα είστε σαν πεθερός. Πού να ξέρει. Γιατί σας βλέπω πολύ. Θα προλάβω να παντρευτεί η κόρη μου. Δεν θα προλάβετε. Πόσο χρόνο είναι. 8. Εντάξει, μα συγγνώμη είναι και λίγο να την πειράξει κανείς στο σχολείο και να πήξεις πίσω από τον μπαμπά. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ο πρώτος που θα έρθει να την πάρει ραντεβού και να ανοίξει πόρτα και να δει εσένα. Και να πει τώρα. Ω, πολλές. Να μείνει μόνο το παιδάκι μου. Θέλω το βλέμμα να δω το δικό σου. Δημήτρη μου. Μια χαρά τα πάει. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το επάγγελμα του ηθοποιού, το οποίο δυστυχώς είναι ένα από τα επαγγέλματα που στη χώρα μας μαζί με πάρα πολλά άλλα αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Με ως αποτέλεσμα, πολλοί ηθοποιοί Έλληνες να πηγαίνουν στην Κύπρο και να κλείνουν εκεί δουλειές και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένα μεροκάματα, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ των 250, αν είσαι σε ένα χαμηλότερο ρόλο, μέχρι και 750 ευρώ. Στην ουσία είναι μια έρευνα που έκανε και το Medistar και μιλήσαμε με ανθρώπους στην Κύπρο που δουλεύουν σε παραγωγές. Εσύ που το έκανες ποτέ αυτό, δηλαδή να σου κάνει μια πρόταση. Έχω κάνει διαφήμιση στην Κύπρο. Έχεις πάει στην Κύπρο για διαφήμιση. Ναι. Αυτό πώς έγινε, ας πούμε, τώρα. Έχει γίνει, σε πήρε εταιρεία παραγωγής από εκεί. Και πάρα πολλοί έχουν κάνει. Πάρα πολύ. Διαφημίσεις παλιά. Πού φτάσαμε. Εκεί. Όχι, ήταν δεν καλή φτάσαμε. Ήταν, η εποχή δεν που, την κακή την η εποχή που λέω εγώ ήταν καλή. Ήταν τα λεφτά περισσότερα από ό,τι εδώ. Τώρα είναι έτσι όπως το λες. Εντάξει, εγώ από τη μία γενικότερα στεναχωριέμαι που βλέπω τον κόσμο να χάνει τη δουλειά του. Απ' την άλλη όμως. Και αυτή ήταν μια κατάσταση, παιδιά, δεν μπορούσε. Πόσο δηλαδή. Οι μισοί Έλληνες ήταν να κάνουν CD και άλλοι μισοί να γίνουν ηθοποιοί. Επί δεκαετίες ζούσαμε σε μια χώρα που η προσφορά καλύπτει τη ζήτηση. Πώς θα γίνει, ας πούμε. Τι θα κάνεις, θα ανοίξω σουβλατζίδικο, μπαράκι, μαγαζί με ρούχα. Δεν παράγει κανένα τίποτα. Με δανεικά λεφτά, μια δεκαετία, δύο δεκαετίες, τρεις δεκαετίες. Επόμενο είναι. Σε εσάς δεν μπορεί να έχει η Ελλάδα 47 σε εσάς σας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ όλα αυτά. Ενώ στον χώρο δηλαδή. Ναι, φυσικά. Σε όλους. Εντάξει, εμείς είμαστε τυχεροί. Δουλεύουμε, ας πούμε, παρότι ακούγαμε θα είναι δύσκολη χρονιά. Αλλά ίσως ο κόσμος κόβει τις εξόδους, αλλά σου λέει αν θα βγω. Να σου πω να διασκεδάσω τουλάχιστον και είμαστε και λίγο παίζουμε σε γήπεδο μόνοι μας. Τα αμυγώς τραγουδιστικά σχήματα, ας πούμε, έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έτσι, έτσι είναι. Και βλέπουμε και τώρα δίπλα στα πλάνα διάφορους ηθοποιούς που έχουν πάει στην Κύπρο και πρωταγωνιστούν σε σύριαλ, όπως τον Μέμο τον Περνή. Πάντως είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία. Πηγαίνουν οι Έλληνες ηθοποιοί στην Κύπρο, βγάζουν 250 ευρώ και 750 ευρώ, που είναι καλό μεροκάματο. Εγώ αυτό θέλω να πω. Μεροκάματο. Και γι' αυτό πηγαίνουν οι άνθρωποι στο νησί της Αφροδίτης. Και ξέρουμε και πολλούς, ο Μέμος ο Μερνής, ο Παναγιώτης ο Μπουγιούρης. Δεν είναι για 14 μήνες το χρόνο. Όχι, αλλά είναι καλό μεροκάματο, κύριε Σταρόβα. Τώρα για τα δεδομένα που είμαστε είναι καλά. Και αυτό 20 που... μεροκάματο το ένα χρόνο. Άντε, πώς θα γυρίσουμε να κάνεις. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση και έχετε δίκιο είναι ότι μιλάμε για μεροκάματο ενώ στην Ελλάδα στην ουσία ένας ηθοποιός αμείβεται με το επεισόδιο και το οποίο μπορεί να κρατήσει 10 μέρες ένα επεισόδιο. Έτσι, αν είναι πολύ σημαντικό. Καλά, εδώ είναι τραγωδία, παιδιά. Συγγνώμη, και πότε να πάρουν τα λεφτά, ένα χρόνο μετά, έτσι όπως πάμε. Έτσι. Αυτό είναι έτσι να κάνουμε μια περιγραφή, γιατί έχει και επιμορφωτικό χαρακτήρα η εκπομπή. Έτσι δεν είναι. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, σου λένε θα παίξει σε μια σειρά, από πάντα ήταν έτσι. Που θα είναι 32 επεισόδια, ρίξε το κασέ σου. Τελικά γυριζόταν 26 και προβάλλονταν 17. Και πληρώνεις. Αρχίζεις να πληρώνεις 8 μήνες μετά όσα έχει προβάλει τηλεόραση. Δηλαδή, κάνεις ένα απολογισμό και τελικά παίρνεις το 1/3 από ό,τι υπολόγιζες. Έτσι, βέβαια, εσάς σας είδαμε και στο πίσω στο σπίτι να κάνετε. Αυτά είναι φιλικές συμμετοχές, είναι καινούργια μόδα. Ναι, ναι, αυτό πάλι. Αχ, ένα μωρό μου να μας κάνει μια φιλική συμμετοχή. Ούτε εδώ πληρώνομαι, πού είναι η καμία μου. Ούτε εδώ. Γιατί έχει με άρεσε, βλέπουμε τα παίρνει από εδώ.
Λοιπόν, νομίζω κόσμος ότι θα πάρω και μέρος από τα 500 ευρώ. Στο Λαζόπουλο πληρώνεσαι που συμμετέχεις. Όχι. Και εκεί φιλική okay. συμμετοχή. Ναι. Ήταν να βγει τώρα. Καλά, ο Λάκης εντάξει. Είναι εντάξει, είναι στο φίλι. Ήταν να βγει συντόμως και από ό,τι φαίνεται να βάλετε η επάνωδος. Αν δεν έχεις ενημερωθεί καθόλου. Όχι. Τι σχέση έχετε με τον κύριο Λαζόπουλο? Είστε φίλοι, βγαίνετε έξω για καφέ, για φαγητό? Όχι, συχνά, από είμαστε κόλλητοι. Έχει γίνει γι' αυτό όμως. Mm-hmm. Τι εκτιμάτε πολύ σε εκείνον? Είναι αυτό που βλέπουμε εμείς? Έχει τόσο ωραίο χιούμορ? Είναι ξεστή, είναι εντάξει, είναι, για τη δουλειά του θα πω εγώ τώρα. Είναι μια περίπτωση μοναδική. Έχει και πολλά αρνητικά. Εγώ τα έχω πει και στον ίδιο. Όπως? Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Ένα. Στον ίδιο τα είπα. Ένα που περνάει. Όχι, δεν λέω. Ένα που περνάει. Δεν υπάρχει. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά που λέει και κάνει τα πιστεύει και ο ίδιος. Καμιά φορά δεν φαίνεται ότι έχει στον κόσμο λίγο αντίθετο αποτέλεσμα, αλλά δεν θα έλεγε κάτι που δεν το πιστεύει δηλαδή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Αυτό όταν ειδικά εκτίθεσαι στην τηλεόραση και σε βλέπει και κόσμο. Τώρα, αν ο τρόπο του σε κάποια στιγμή διαφωνεί κάποιο με τον τρόπο, είναι άλλη ιστορία. Σημασία γιατί το κίνητρό του είναι υγιέ. Αυτό θέλω να πω. Έτσι ακριβώ. Πάντω, ενώ περίμενα να βγει η εκπομπή και να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε, η εκπομπή δεν βγαίνει στην ώρα που περίμεναν οι περισσότεροι. Από πλευρά σταθμού, η ανακοίνωση ότι με μια συνομιλία που είχαμε, ότι θέλουν να γίνει καλύτερη κατανομή των επεισοδίων για την Ελίγα, για να έχουν, ξέρεις, και να μην τελειώσουν μέσα στο Μάρτιο, Απρίλιο το πολύ, να κρατήσει περισσότερο και να φάνε όλη τη σεζόν μέχρι το. Να γίνει 15ήμερο δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Θα αρχίσει. Όχι, δεν θα γίνει 15ήμερο, απλώς θα αρχίσει μάλλον τέλη Φεβρουαρίου. Αλλά έτσι όσο τσάμπα πας, δεν σε ενδιαφέρει. Μισό λεπτό όμως, στο σημείο αυτό πριν μιλήσουμε, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην εμφανίζεται σήμερα το επεισόδιο γιατί ο Δημήτρης είναι στη δική μας την παρέα και δεν προλαβαίνει να γυρίσματα τραβλήθηκαν λόγω αυτού. Τι γυρίσματα καλά, αφού είναι ζωντανό. Το ξέρω, αστειεύομαι Δημήτρη μου, αλλά με την καλή την έννοια. Πες για τα 500 ευρώ εσύ. Να πω για τα 500 ευρώ, γιατί έχει μείνει πάρα πολύ λίγος χρόνος, παιδιά, ένα λεπτό μόνο. Γρήγορα, μη κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54990 ή καλέστε από το σταθερό στο 9011-51-5140. Μπορεί να έχετε και την τύχη του πρωτάρι της τελευταίας στιγμής και να στείλετε τώρα μήνυμα και να πάρετε τα λεφτά. 500 ευρώ μετρητά. Εδώ τα έχω, δεν πάνε πουθενά, στην άκρη. Εδώ, Δημήτρη μου, μην πάει κανείς και να τα πειράξει. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για τηλεόραση και για ανθρώπους που κάνουν πολύ ωραίες εμφανίσεις και έχουν και το λόγο, shows γενικότερα, ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος όπου τον δούμε, θα κάτσουμε να δούμε ποιον θα μιμηθεί, πόσο καλά θα τον κάνει, γιατί πάντα τους κάνει όλους καλά, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον Τάκη Ζαχαράτο. Είμαι σίγουρη ότι η Ακτή Πυρός τιμάται πολλά πρόσωπα από την τηλεόραση και όχι μόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, έχει με αναφορές αρκετές. Ποιον κάνεις καλύτερα? Δεν κάνουμε μιμήσεις. Α, δεν κάνετε μιμήσεις. Σχολιάζουμε. Σχολιάζετε. Με το δικό σας μοναδικό τρόπο. Χατζής. Τώρα οι πατέρα αυτά, ναι, μπερδεύονται, ναι, δεν είναι. Φωνητικά μπορώ, διάφορα. Λοιπόν, πάντως υπάρχουν και ερωτήσεις, δεν ξέρω αν μπορούμε να. Έχει δύο ερωτήσεις που. Σα συνέχεια αυτό που λέτε. Να τις δούμε τις ερωτήσεις. Ναι. Η μία που λέει ότι. Τόση ώρα, δύο ερωτήσεις, δεν είναι. Όχι, δύο συγκεκριμένες. Έχει διάφορες. Λέει ότι, ας πούμε, κάνεις το τηλεθεατές και γελάνε και τους θεατές όταν σε βλέπουν. Έτσι, σε παραστάσεις. Εσύ με τι γελάς, έκανε ευτυχισμένο? Είσαι ποτέ ευτυχισμένος, γιατί. Δεν μπορεί να μην είμαι. Μία τάση. Έχει και κλαίει τώρα Δημήτρη. Όχι, είμαι και λίγο καταθλιπτικό άτομο. Αλλά το έχω σαν να το χρησιμοποιήσω σαν δικλίδα. Δηλαδή δεν υπάρχει να μην γελάσω μια μέρα. Και αυτό κάνουμε και κυρίως στους άγαμους και εδώ. Δηλαδή πολλά στοιχεία από την καθημερινή μας πλάκα τα μεταφέρουμε στη σκηνή. Δεν είναι δηλαδή η λογική της επιθεώρησης που γράφεται ένα κείμενο και φέρουμε ένα τοπίο να το παίξει. Παρόλο το πράγμα που μπορεί κανείς να τα κάνει αστεία, είναι προσωπικά του αστεία που συνέβησαν και τα κάνουμε κειμένα, τα κάνουμε σκετσάκια για αυτά. Έτσι, λοιπόν, αλλά πριν περάσει ο. Στάθησε Δημήτρη μου στη δεύτερη ερώτηση, γιατί το είπα ήδη και τελειώνει ο χρόνος δυστυχώς. Με τον Τάκη Ζαχαράτο γελάς? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εξαιρετικός. Κυρίως κάνε την Άντζελα Δημητρίου. Για ακόμα μια φορά λοιπόν, πάμε να τον δούμε. Πες μου κάτι, Νίκο. Εσύ τώρα είσαι τραγουδιστής? Έτσι νομίζω. Είσαι? Τότε εγώ τι είμαι? Θεά. Άκου να σου πω, Νίκο. Δεν είμαι απλώς θέα. Είμαι κάτι παραπάνω. Είμαι η μη θέα. Κατάλαβες? Και όλοι εσείς οι νέοι να σέβεστε! Σέβεσαι, ναι ή όχι, τη Βασίλισσα? Πάντα, πάντα. Με σένα μεγαλώσαμε. Ε.
Έχει υπόψη σου, αγόρι μου, ότι και τα εγγόνια και τα δυσέγγονά σου με άντζελα θα μεγαλώσουν. Σ' αγαπώ, Νίκο Μακρόπουλε! Να σέβεστε! Εσύ, Τζάνι, σέβεσαι? Πάντα. Εσύ είσαι τραγουδιστής? Προσπαθώ. Πρέπει να κάψεις πολλά χιλιόμετρα στην πίστα, αγόρι μου, το καταλάβεις. Στέγνωσα. Κι εσύ? Είσαι σε καλό δρόμο. Όποιος στεγνώνει, πάει καλά. Χειροκρότημα στο Θάνο Τζάνι! Παιδιά, Θεός, Ρωτάκη Ζαχαράτος, πραγματικά. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Θα τα πούμε το Σάββατο. Το Σάββατο θα κλείσαμε ραντεβού. Εννοείται. Δυστυχώς για εσάς. Άντε, γιατί άλλο τραπέζι είχαμε, κάτι ξαδέρφια μου. Σιγά σιγά να κάνουμε έτσι το κάνουμε. Εγώ έρχομαι κάθε χρόνο στην Ακτήπηρος και σας απολαμβάνω. Αλλά εσένα... Αλήθεια λέω. Και δεν σε είδα ποτέ. Γιατί δεν καθόμουν μπροστά, ήμουν incognito. Όχι, μπορεί, γιατί ήμουν τη μισή σεζόν με τους Άγαμους. Σωστά, πήγα μετά τις γιορτές. Ορίστε, να. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, έχω πάει και με τη Βέο και με τον Κωνσταντίνου, σε όλες τις εμφανίσεις σας. Αλλά τώρα θα κάνουμε πολύ φασαρία, θα μας καταλάβει σίγουρα ότι είμαστε εμείς. Έχουμε εδώ γέλιο που δεν υπάρχει. Θα έρθει και η Τζορτζίνα. Ναι. Έχεις βλέψεις. Ενδιαφέρον. Η Ολγίνα. Έτσι το είπα εγώ. Με Τζορτζίνα, ξέρω. Για ξεκάρτομα το πέτσι, ξέρεις. Λοιπόν, μπορώ να έχω το όνομα της νικήτριας ή του νικητή? Δέσποινα Λέτσου, 500 ευρώ, συγχαρητήρια Δέσποινα. Και ελπίζω να τα έχεις πραγματικά ανάγκη και να καταρρύψεις τον κανόνα, τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σήκω να κάνουμε θεματική έξοδα. Βέβαια. Φιλί κανονικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην παρέα μας. Θα τα πούμε και το Σάββατο εμείς. Αλλά φυσικά ευχαριστούμε και όλους εσάς που δώσατε το παρόν σας και μέσω του Facebook και μέσω του Twitter και μέσω των μηνυμάτων. Να είσαστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε αύριο πάλι στις 2 παρά τέταρτο. Και σας το λέω από τώρα, θα σας το ξαναπούμε και όταν πάμε. Αν πραγματικά θέλετε να περάσετε καλά και να γελάσετε πολύ, πηγαίνετε στην Ακτή Πειραιώς και θα με θυμηθείτε. Θα πούν Νικολέτα μετά. www.apisti.com. Έλα! Ήτανε το σοκ μεγάλο.